Sorry, παιδιά, που άργησα. Sorry. Είχα πάρει το ανάληψη Σιγκαπούρη και κόλλησε κάπου το Άστεν. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Τι να πεις. Κλαίει η πόλη. Περπατάμε στον δρόμο και αγκαλιάζονται, κλαίνε. Γιατί να το πάθουμε αυτό και τέτοια. Πολύ δούρια. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς. Ένας φίλος είπε ότι πούλησαν το παιχνίδι για να πάρουν πετρέλαιο. Το καθιερωμένο τηλέφωνο. Ξέρεις ότι έχω εκπομπή. Καθιερωμένο. Δεν κάνω. Περίμενε, θα σε πάω στο διάλειμμα. Σε δεν έχει εκπομπές. Μια εκπομπή. Σχόλασες. Μπράβο, ρε φίλε. Συγχαρητήρια. Άντε, κλείσε, ρε καφενείο, κλείσε. Σχόλασες στις 12. Καλά, και πολλοί ήταν. Καλό τύπο, μπράβο. Ένα δράμα. Εγώ δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Λίγο ότι έπιασα τον πρώτο σκόρερ μου έδωσε. Μην το θυμάμαι αυτό το έγκλημα. Το goal Σταύρο, όλα καλά. Εντάξει, over το παίξε στο άλλο. Βγήκε. Σου είπα χθε over και μου λε: έχει μητέρα σκάρι, άσε το goal. Στέλνει, το θυμάσαι. Ναι, αλλά εγώ έπαιξα. Εγώ έπαιξα τον goal. Δηλαδή. Το ποντάρισμά μου ήταν 100 ευρώ. Ήξερα εγώ. 100 ευρώ ποντάρισμα έκανα. Άκουγα, αγάπη. Αν ήταν το ποντάρισμα σου 100 ευρώ, τα μαλλιά σου ήταν άσπρα σήμερα. Έχω άσπρο. Ναι, και θα είχαμε άλλα. Θα ήσουν εκεί, πώς λένε, στο Game of Thrones, αυτή που ερχόντουσαν. Αυτό είναι. Δεν θυμάμαι. Στέργιο. Ποιο, η Night Walkers αυτή. Αυτή η Night Walkers θα ήσουν. Πώς έγινε να σου πω εγώ το over 2,5 ή το goal goal και να έπαιξε εσύ το over 2,5 και εγώ το goal goal. Πώς έξυπνε, εσύ και το σκόρε. Δεν ήξερα ότι είχε πλαστικό χορτάρι, μετά το μάθα. Καλά, όλη η πόλη αυτό ζητάει από χθες. Όλη η πόλη συζητάει ότι μια ομάδα πήγε με τον ΟΑΣΤ από το αεροδρόμιο στην πόλη. Εντάξει. Εντάξει, ένα χωριό είναι το Μόλτε τώρα, τι σα κάνει εντύπωση. Μα ήταν και εξοικειωμένη με το περιβάλλον. Πώς την πατήσανε. Μα τύφλωσαν με τι προβολή. Ναι, πρόβλημα, πρόβλημα. Τι και αυτό πήρε το υπόλοιπο. Μέσα στα μάτια μας ήταν. Τι προβολή. Το είπανε. Δεν έχουμε συνηθίσει με το φως. Πρόβλημα. Ξέρεις να κάνεις μάθημα με το κερί, ρε, εσύ, το φωσχολιό. Και ξαφνικά να πηγαίνεις στο Κέμπριτζ. Ναι, ρε, τι έγινε. Είναι τύφλωση κανονική. Η UEFA τους πολεμάει. Όπως και στην Ελλάδα πολεμάνε όλοι, η UEFA στην Ευρώπη. Τα λούδια αυτά είναι τα λούδια. Στο μεταξύ, κάπου διάβασα, θα ήταν μια καλή λύση για τον Άρη να δηλώσει η έδρα στην Νορβηγία που δεν νυχτώνει ποτέ. Ναι. Άρα προβολήσεις δεν χρειάζεται, ναι. Άρα ρεύμα δεν χρειάζεται. Υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο βέβαια. Στην Νορβηγία το χειμώνα μόνο νυχτώνει. Δεν ξημερώνει ποτέ. Ενημερωτικά. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν παίζουν πρωτάθλημα το χειμώνα όμως εκεί. Επίσης στην Νορβηγία είναι δύσκολη η ζωή στην Νορβηγία, ακριβή. Δεν βγάζει με. Θα μπει ο Άστεν. Ο Άστεν κάθε μέρα, ο Άστεν. Τέλος πάντων, κρίμα για την πόλη. Κρίμα, τα λούδια φταίνε. Ρε, όλοι φταίνουν, πλάκα. Ο τα λούδια. Φταίνουν τα λούδια. Κοίταξε, Σταύρο, και αγάπη. Αυτό είναι, άμα είσαι site. Αντίδοτο του πόνου στα γόνατα έχει διαφήμιση το ΠΑΟΚ 24. Α, ναι. Άμα είστε πολύ στα γόνατα, παιδιά, έχουμε το αντίδοτο. Κάνε ένα κλικ, φίλε, δώσε 0,07 cents στο ΠΑΟΚ 24. Να κάνω και δύο θες. Να δούμε τι ένα, είναι αυτό. Όχι, δύο. Όχι, δύο. Όχι, δύο. Έτε, πες το ένα. Τέλος εποχής για τον πόνο στα γόνατα. Ναι. Μέθοδος ενός Έλληνα καθηγητή. Εξαλείφει τον πόνο. Α, γι' αυτό τρέχανε όλες οι καλιαζόντες στον δρόμο. Τέλος τα χάπια, φίλοι μου. Ωραίες τις διαφημίσεις, μου αρέσουν. Ωραίες και εμένα μου αρέσουν αυτές. Τέλος πάντων. Κοίταξε. Η έπαρση είναι πολύ κακό πράγμα. Όχι, όχι. Όχι. Και η αλαζονία και. Δεν έχει. Δεν είναι καλή συμβουλή, να ξέρεις. Όχι, όχι. Έπαρση. Δεν είναι. Ουσιαστικά το να παρουσιάζεις μία εικόνα μη ρεαλιστική. Θα έρθει η στιγμή σε κάποια φάση, εγώ δεν θα μιλήσω για έπαση και εμείς έχουμε καμιά φορά. Δεν θα μιλήσω για έπαση. Να θεωρείς ότι είσαι κάτι που δεν είσαι, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό. Ναι. Είναι αυτό. Πρόβλημα. Πολύ το γνωστό, ναι. Είναι πρόβλημα. Εντάξει. Κανένα πρόβλημα. Καμιά φορά θα αποκαλυφθείς νωρίς, καμιά φορά θα αποκαλυφθείς αργά. Θα αποκαλυφθείς. Δεν το γλιτώνεις δηλαδή. Αν είσαι κάτι διαφορετικό από αυτό που λες. Τέλος πάντων, είπε ο Χρύσανθος ότι δεν ήταν κόκκινη. Ότι είχε παίξει στην ίδια ευθεία. Το είπε αυτό. Εγώ δεν τον άκουσα, παιδιά. Δεν μπορώ εγώ να. Εγώ τον άκουσα κάποια διαστήματα. Τον άκουσες. Δεν έπεσα πάνω στην αποβολή. Α. Αλλά δεν το βρίσκω δύσκολο να το είπε. Να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Ξαναλέω, η αλαζονία και η έπαρση είναι πολύ κακή σύμβουλη. Το ότι έχει μια καλή ομάδα ο Άρης είναι γεγονός. Ενδεχομένως φέτος να έχει καλύτερη και από πέρσι. Θα το δούμε. Αλλά. Νοοτροπίες και μηνύματα τύπου από το Μάιο τα θυμάμαι και θα τα βγάλω και προς τα έξω γιατί εντάξει μου έχει γυρίσει το μυαλό λίγο με την αλαζονία
θυμάμαι μηνύματα συναδέρφων ότι τα άλλα τα παιδιά τρέμουν τα μπουτάκια τους όταν βγαίνουν στην Ευρώπη και ήρθε ο Άρης να πάρει βαθμούς για την Ελλάδα. Εντάξει. Ναι, έχει υποθεί αυτό το πράγμα. Ναι, και από γνωστός κιόλας. Όχι το χρήσανθο. Οκ. Okay. Κάνε την πορεία σου, κάνε ό,τι θέλεις, μην ανακατεύεις άλλες ομάδες, γιατί κάθε δράση φέρνει και αντίδραση. Αυτό έχω να πω. Και τίποτα παραπάνω. Καλή ομάδα Μόλτε. Το πρώτο γκολ της δεν ήταν δώρο του Άρη. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ενέργεια. Και πάμε παρακάτω. Έχεις να πεις κάτι άλλο για το μάτς αυτό? Όχι. Δεν είναι τέτοια πίκρα που δεν μπορώ. Και εσύ πικραμένος είσαι? Σου χάλασε όλη τη μέρα, φαντάζομαι, Σταύρο. Σου χάλασε το βράδυ. Δεν μπορούσα να το. Μετά ήταν το ανατρόμητο με μισή καρδιά. Ανατρόμητο σε 0-0 στη Λέγκια, στάθηκε. Δεν έκανε επίθεση ο Τόνι. Οι άλλοι όμως φιλοκοπούσαν. Πώς θα το βρήκαν τον κόλ, δεν ξέρω. Και αυτό κολ το είχα παίξει. Μεγάλη ευτυχία. Τι ωραία. Αυτό τον Γεωργιανό που είχε η Λέγκια και χτυπούσε όλα τα στημένα. Μόνο ξύλο. Περνάει, λέει, το ατρόμητο στην άλλη ομάδα. Δύσκολα. Μπορεί και να περάσει. Πρέπει να κερδίσει, παιδιά. Πώς θα κερδίσει, εντάξει, δεν πρέπει να κερδίσει. Ωραία η κοντή της Λέγκια, Σταύρο. Έναν παίχτη είχε η Λέγκια. Κακή ήταν η Λέγκια. Η αγέλια ήταν η Λέγκια. Πού την είδες εσύ ότι κυκλοφορούσε την μπάλα? Μιλάμε για άμπαλους εντελώς. Όχι, δεν είναι άμπαλοι. Το Μιρτσέκι είχε μπροστά, ρε. Το Μιρτσέκι, ναι. Το Μιρτσέκι, εντάξει, okay, ναι. Εντάξει, είχαν πολλές ευκαιρίες όμως. Αλλά άντεξε ο Ατρόμητος. Και η ΑΕΚ κέρδισε την Κραϊόβα. Που δεν ήταν κάτι το φοβερό. Εντάξει. Αυτό δεν ήταν κάτι. Ο ΠΑΟΚ όμως προετοιμάζεται για τον Άγιαξ. Είχε πάλι σήμερα το πρωί προπόνηση στην Μεσήμβρια. Δεν υπάρχουν διάφορα θέματα. Είναι όλοι εντάξει και ο Καντουρί ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα για να είναι έτοιμος με τις ενοχλήσεις που έχει στην πλάτη του. Είναι όλοι καλά. Η ομάδα θα φύγει τη Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά. Δευτέρα πρωί. Ναι, για το Άμστερνταμ. Νομίζω ότι και ο Καντουρί μετά από όλες αυτές τις ημέρες θα είναι και σε καλύτερη κατάσταση και όλοι οι υπόλοιποι, αν δεν προκύψει κάτι, θα είναι διαθέσιμοι κανονικά. Υπάρχει κείμενο στο ΠΑΟΚ και για το Βιερίνια και για την πορεία της αποθεραπείας του. Για τα δεδομένα τα τωρινά, πάντα. Ο Βιερίνια, ο οποίος συνεχίζει το δικό του πρόγραμμα, είναι και αυτός καλά. Θα υπήρχε ενδεχόμενο να ταξιδέψει με την ομάδα στο Άμστερνταμ. Γιατί, απίθανο είναι. Ναι, είναι, συζητιέται αυτό το πράγμα. Ότι μπορεί να γίνει όντως. Και τι λέει, κατσακάλια. Και τι να κάνει. Δηλαδή, τι να κάτσει να κάνει. Εντάξει, το καθόλου εδώ θα έκανε τη θεραπεία, ήταν κομπλέ. Όπως ο Μαουρίσιο, α πούμε. Αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να ταξιδέψει όντως με την ομάδα στο Άμστερνταμ. Συζητιέται δηλαδή. Θα δούμε αν θα γίνει κιόλα τη Δευτέρα. Πάλι πτήση τσάρτερ. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πάλι. Ακούσατε, παιδιά. Επειδή λέγονται πολλά. Όντως δεν είναι εύκολο να βρει τσάρτερ το καλοκαίρι. Υπήρχαν στιγμές που ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να νοικιάσει λουξ αεροπλάνο για να πάει με τσάρτερ. Με ένα νούμερο, ξέρω εγώ, 150 χιλιάρικα. Ναι. Εντάξει. Είναι αυτά που μεταφέρουν, ξέρω εγώ, τους πρωθυπουργούς από μια χώρα στην άλλη, όταν το πρωθυπουργικό είναι αραχτό σε μια γωνία. Εντάξει. Που θυμάστε και είναι τις καρέκλες που είχε. Δεν υπάρχουν όντως. Άλλη φορά υπήρχε τσάρτερ. 95 χιλιαρικάκια. 95. Προτίμησαν να πάνε με τη γραμμή. Εντάξει, δεν θα κάνουμε κουμάντο. 45-50 δώσαν σίγουρα. Πολλά λες, φίλε, κάτσε πού. Για τόσο πώς προκύπτει. Τι λες, αφού είχε, τελευταία δεν στιγμή, ρε. Και ήταν πολλά τα ξεμπνήματα. 400 ευρώ κάθε πτήση για πλάκα. Στο Όσλο πας, δεν πας, πώς το λένε, στο Βελβεντό. Ναι. Είδες πως ξέρω την ελληνική επαρχία, ρε φίλε. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Με αστικό. Έχεις κολλήσει με το αστικό. Με αστικό. Αν το κάναμε εμείς αυτό. Θα εμφανιζόντουσαν μπροστά μας άτομα που θα κλαίγανε από τα γέλια και θα μας δείχνανε. Καλά, άστε μας, αν έβγαιναν παίκτες και κάνανε story και κορυδεύανε, δεν θα βγαίναμε να πούμε ότι κορυδεύουν το Όσλο. Ναι. Εντάξει. Άμα μάλλον να βγαίναμε να το πούμε εμείς ότι κορυδεύουν τους Νορβηγούς, θα την πλούναμε εμείς, όχι. Θα τρώγαμε τόσο πινελίκι. Ναι.
Που θα είχαμε φάει για άλλα και άλλα. Ναι, δεν τολμούσαμε να το ξαναπούμε, εντάξει. Το πιστεύουν αυτοί όμως. Έχει μείνει το αστικό, ε. Εσύ θα δώσουμε, ναι. Ο Άστεν. Είμαι εγώ παίκτης, δε. Και έχω τραβήξει ένα λουκ και να φτάσω κάπου. Και λέω, άντε έφτασα, μπαίνω στο λεωφορείο να πάμε στο ξενοδοχείο. Ωραία. Και μπαίνω στο αστικό. Εγώ δεν μπαίνω στο αστικό τώρα. Δεν μπαίνω. Το βλέπω και αναρωτιέμαι τι κόσμος είναι αυτός. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Γιατί μένω κέντρο και τα κάνω όλα με τα πόδια. Αν έμενα αλλού, μπορεί και να μπαίνω καμιά φορά. Δεν το υποτιμώ. Στον Άστεν θα μπαίνω ότι είμαι πληρωμή, βέβαια, αλλά τέλος πάντων πάμε παρακάτω. Εντάξει. Και να είμαι παίκτης και να μπω σε αστικό. Ο παίκτης τι σημαίνει. Δεν είναι ότι είμαι διδάκτορ πανεπιστημίου ή ο σφίχτης των δύο υπήρων. Είναι ότι είναι ένα κακομαθημένο παιδί. Έτσι, αλήθεια είναι. Έμπαινε κι άλλος κόσμος μέσα. Λογικά, ναι. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο να κατέβω. Ήταν η Όλσεν, η κυρία Όλσεν, είχε μια στάση εκεί έξω από το. Στα περίπατα του Όσλο. Το Χάουκεσουτ. Θα είχαν κάνει συνεννόηση. Σιγά μην είχαν κάνει ρεζερβέ. Θα του στάσει και θα πει και κόσμο. Έλα, έχουμε μια ομάδα, έχουμε και κάτι, έχουμε και ανθρώπου. Άμα ήταν αστικό, δεν θα είχε, δεν θα έπαιρνε κόσμο. Δεν μπορεί να κάνει συνεννόηση. Αν περιμένει η Μάρτιν Γιώχανσεν στην. Στο εξωτικό Μόλντε. Που κυκλοφορεί πάρα πολλού κόσμο. Όσλο ήταν αυτό. Στο Μόλντε δεν έχει λεωφορείο. Στο Μόλντε δεν έχει. 25.000 εσύ. Χφάγαν 3-0. Απομενεμένοι. 25.000 καημενεμένοι έχει πληθυσμό. Είμαστε σίγουροι ότι ήταν αστικό. 100%. Δεν το είδε. Το είδα, ρε παιδιά, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγινε αυτό. Εγώ έτσι διάβασα. Και δεν επιβεβαιώνουν και αυτοί. Για ποιον ρωτάω, δεν μου απαντάει. Δεν σου απαντάει γιατί. Τα αποφεύγουν. Είναι άστα, ξέρω εγώ, ναι. Τίποτα. Πρώτη φορά. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. 1,6 έγραψε η εφημερίδα των συντακτών το χρέος τη ΔΕΗ. Ναι. 1,6. Αυτό πάλι. Εκατομμύρια ευρώ. Αν πάρω ξανά τηλέφωνο για διακανονισμό, γιατί έχω θερμοσυσσωρευτές και μου έχονται χιλιάρικα και μου πούνε πρέπει να δώσει ποσά 40%, θα ακούσει για τη μάνα του ό,τι δεν έχει ακούσει όλη τη ζωή του. Πραγματικά. Έχεις δίκιο σε αυτό, απόλυτο. Ναι. Γιατί μου λέει 40% μπροστά. Το δίνω. Έχω επιλογή. Δεν έχω επιλογή. Και τι, οι άλλοι δεν δίνουν το 10%. Δείτε να δώσουν 5.000, αν ισχύει το ρεπορτάζ. 5.000 στο 1,6. Να τα βάλω πόσο τσικατό είναι και εμένα μου ζητά 40%. Θα πεθάνει. Να μπω στο τηλέφωνο, θα σε πεθάνω. Θα σε πεθάνω, επειδή θα κάνω τώρα καινούριο. Μου ήρθε πάλι το τελευταίο του χειμώνα. Καλό. Την άκουσα. Θα φάει κάτι πινελίκια, θα είναι όλα δικά του. Δεν θα φταίει αυτό, αλλά τι να κάνω κι εγώ. Θα βρει ποια είναι η αναλογία των 5.000 στο 1,6. Ναι. Και θα πω, θα βγει 0,005. 3.000 δόσεις. 6 ευρώ την τέτοια. Τι 6 ευρώ, 3.000 δόσεις, όχι. Μισό ευρώ το μήνα. Αυτό θα δίνω. Θα κάνω πάγια εντολή για μισό ευρώ το μήνα. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Και κάποτε θα σβήσει. Εντάξει, θα σβήσει. Ναι, τι έκανε. Θα τα χάσουνε, θα πεις. Θα τα χάσουνε. Εξασφαλισμένη η ΔΕΗ. Εξασφαλισμένη η ΔΕΗ. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά. Ασχοληθήκαμε και με τους. Μου λέει ο άλλος, μην ασχολείστε. Τι μην ασχολούμε, παιδιά. Θα πρέπει να είμαστε κοινικοί. Θα ασχολούμε. Με ανθρώπους που ασχολούνται μαζί μου, θα ασχολούμε. Με ανθρώπους που προσπαθούν να με μειώσουν στην κάθε ευκαιρία, θα ασχολούμε. Με ομάδα που η οποία με βολεύει να διαλυθεί πριν τα play-off, για να μην έχει κάποιος άλλος 6 βαθμούς, θα ασχολούμε. Να μην ασχολούμε. Θα ασχολούμε. Θέλουμε να το δούμε λίγο αλλιώς, να συζητήσουμε όλοι μαζί πώς θα τη δούμε και πώς δεν θα τη δούμε. Να τα βάλουμε κάτω και να το συμφωνήσουμε, κανένα πρόβλημα. Αλλά όσο με τρυπάς, με αρχοντοβλαχιά, θα ασχολούμε. Θα ασχολούμε. Γιατί μέσος στόχος μέχρι να φτάσουν στα play-off, ωραία, είναι και αυτός, να μην είσαι στα play-off. Δεν γίνεται να ξεκινήσει καλά ο Πανετολικός φέτος. Ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Ατρόμητος έχει πάρει πολύ καλούς παίχτες. Ναι. Λίγο βέλιο είναι ερωτηματικό κατά πόσο θα βρει δίχτυ. Αλλά στην Ελλάδα θα βρει. Γιατί χθες δεν ήταν καλός. Πιεσμένος για κάποιο λόγο. Τι να κάνουμε, δεν ορίσαμε εμείς τους κανόνες. Αν ήξερα εγώ ότι όπως θα παίξει με εμένα θα παίξει με τον άλλον, κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα ασχολούμαι. Και αυτό δεν αφορά άδεια νου σε αυτό που λέω. Κάτι βόδια δικά μας. Τι ασχολείστε, μην κρίνετε τον πάγκο στο διάλογο, μην ασχολείσαι εσύ, ρε βλάκα. Μην ασχολείσαι εσύ. Μην ασχολείσαι εσύ. Αν εσύ είσαι, ξέρω εγώ, ο Λουδοβίκος 4, δεν με απασχολεί εμένα αυτό.
Ο Παντεσπάνη 4, καλά τα λέω ο Σωτήρης. Ο Παντεσπάνη 4, δεν με ενδιαφέρει. Τι να κάνω τώρα. Έχω έναν, με τρυπάει όλη την ώρα. Ζουκουτσούκου, έχω τη μύγα σε αυτή μου. Τι να κάνω. Α πούμε, έλα κάτι και από το άλλο. Έτσι είναι αυτά, παιδιά. Εμείς κοιτάμε μπροστά. Ορίζουμε στρατηγικές. Κινούμαστε όπως πρέπει. Και επειδή βλέπω, να τα λέμε όλα, επειδή βλέπω κάποιους που ειρωνεύονται τους 20 φιλάθλους που πήγανε, μπράβο στους 20 φιλάθλους που πήγανε. Μπράβο. Ναι, σωστά. Μπράβο, μάγκες. Και 20, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Γιατί κοτσάνουν τη φωτογραφία δική μας με τους 20. Αυτούς πρέπει μπράβο να τους πούμε. Όχι να τους ξεφωνήσουμε που ήταν 20. Ή όταν ξεφωνήσουμε που ήταν μόνο 20 γενικά, να πεις βγάζουμε αυτούς τους 20 από το ξεφωνητό που είναι μάγκες και οι άλλοι ξεφωνητό. Θα μου πεις πώς να πας εκεί πέρα, εδώ η ομάδα δεν μπορούσε να πάει. Ε, δύσκολο. Παρένθεση, ο Σιαμπάνης πάει ιδανικό στην Ότιχαμ. Ναι, δηλαδή μία ομάδα. Δηλαδή δεν έχουν βαρεθεί να το κάνουν αυτό το πράγμα, το πήγαινε έλα. Εδώ μας ξεφωνίζουν που παίρνουμε τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο Open και αυτοί στέλνουν τον έναν παίκτη στη μία ομάδα του Πρόεδρου και στην άλλη. Δηλαδή, μετά το μπουχαλάκι που πήγε και ήρθε 682 φορές, τώρα είναι ο Σιαμπάνης. Ο οποίος πάει λέει ιδανικό στην Νότιχαμ για να πάρει παιχνίδια. Του χρόνου θα επιστρέψει, θα ξαναφύγει στην Νότιχαμ και πάει λέγοντας. Αλλά πραγματικά πόσες φορές έχει γίνει αυτό το πράγμα. Είναι λίγο. Δεν ξέρω. Να μου πεις οι παίκτες μπορούν να κάνουν κάτι, δεν μπορούν. Άντε πες εσύ στον Ολυμπιακό, όχι δεν πάω δανεικό στη Νότιχαμ. Δεν το κάνεις. Δεν ξεφωνείς να πούμε εβδομάδα που ο ΠΑΟΚ πήρε τα δικαιώματα, το Open πήρε ακόμα, τα δικαιώματα. Ακόμα το ναι, το αυτοί έχουν κάνει πέρα δόθε με την Νότιχαμ. Ναι, ρε, σύμμα, 12 μεταγραφές. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι άπειροι οι παίκτες που το έχουν κάνει αυτό. Σημασία, παιδιά, και ότι είναι ευτυχισμένοι στον Νότιχαμ, οπότε. Ρε, αυτή εκεί οκ, αλλά το θέμα είναι εδώ τι γίνεται. Σε ποια γλώσσα θα τα πούνε εκεί. Ο Σιαμπάνης. Μπήκανε, μιλάει. Να πάει καλά, παιδιά, να πουληθεί ακριβά και να πάρει τα τροφεία ο Παύλος Μελάς. Γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Ναι, πραγματικά. Έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, ρε, φίλε, να πάει, κάνει παπάδες στην Νότιχαμ, να πουληθεί 30 εκατομμύρια στην Wolves. Το έκανα και έτσι. Ναι. Και να πάρουμε το 15%. Θα βλέπεις Σταυρούπολη εκεί. Διαμάντια. Πόσο θα γραφείς το Σιαμπάνι θα έχεις στη Σταυρούπολη. Κι όλε. Πόσο το Σιαμπάνιο θα γίνει και το γήπεδο. Το πνευματικό κέντρο θα με το ονομαστεί σε Σιαμπάνιο. Ο άνθρωπος του πνεύματος. Για εκείνη τη μεγάλη συνέντευξη που είχε δώσει με 15.000 λέξεις. Κάποιος την έχει αυτή, να τσακαλέσουμε την έχει. Ναι. Κάποιος την έχει κρατήσει. Και εγώ την είχα κρατήσει, αλλά είχε κρασάρει ο σκληρός και την κράτησε. Ο σκληρός ήταν εγκεφαλό, έχει κρασάρει. Είστε δύο χρόνια τώρα, θα τα λέπε όλα. Ερυθέριο. Κράτησε την αριβλή καλά. Ναι, Στέργιο, καλά σου λέει. Καλά σου λέει, συνάδελφος. Κράτα, τι καλά, μη φύγει. Βοήθησα. Αυτό το αρχείο του Στέργιου, το μυστήριο. Τα έχω όλα, αλλά δεν ξέρω πού είναι. Βοήθησα, είπε τον Γλύκο να πάει στο Μουντιάλ. Ο 15χρονος τότε Σιαμπάνης. Εντάξει, παιδιά, άμα το πίστευε, το παιδί το είπε. Ήθελε να κάνει το παραπάνω βήμα, είχε πει. Την επόμενη μέρα τον έχει βάλει ο Τζοβέρας μέσα σε ένα. Με τον πάγο εκείνο εκεί και δεν το αφήνει να βγει. Δεν πήρε να ξαναδώσει άλλη συνέντευξη μετά. Δεν πίστευα. Η επόμενη ήταν εκεί στην Ολλανδία. Με τον Προλυτόπουλο που ήταν. Προσπάθησε ο Βαγγέλης λίγο να τον βάλει σε άλλους τρόπους σκέψης. Δεν. Τέλος πάντων, ένα τεράστιο ταλέντο που δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον όλος ο τόρος που έχει γίνει γύρω από το όνομά του. Πάντως, αν πωληθεί 30 και πάρει το 15% ο Παύλος Μελάς, ξαφνικά νομίζω θα αγαπήσουν πολύ το σύλλογο, Σταύρο. Τον Παύλο Μελά. Παλιοί παράγοντες αυτά. Δεν θα πλησιάσει άνθρωπος. Άνθρωπος θα πλησιάσει. Τέλος πάντων. Στον ΠΑΟΚ ετοιμαζόμαστε, αυτό είναι το γεγονός. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη σειρά επίσημων αγώνων για αυτή τη φάση. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε παίξει και πριν, όπως και ο Ατρόμητος είχε παίξει και πριν, όπως και ο Άρης είχε παίξει και πριν. Η ΑΕΚ ήταν αυτή που μπήκε χθες, τίποτα ιδιαίτερο. Δεν είδα καθόλου. Είδα κακός τέτοιο. Στο αρχείο θα έπρεπε να το έχεις αυτό. Κακός δεν είδες, η δουλειά μας είναι. Πρέπει να βλέπουμε τους άλλους. Ωραία, κακή ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο, απέναντι σε μια πολύ μέτρια ομάδα η οποία της έκανε πολλές φάσεις και τη δυναμική της. Δηλαδή η Κραέβα έκανε περισσότερες φάσεις από ότι ο Άγιαξ τον ΠΑΟΚ. Ναι.
για να ξέρουμε και τι γίνεται. Πάντα πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται με τους άλλους. Η ΑΕΚ βέβαια έχει το ελαφρυντικό ότι ήταν πρώτο επίσημο παιχνίδι. Βέβαια, αν δεν υπήρχε τραυματισμός και να μπει ο Λιβάγια που είναι και στον γκολ και στο ένα με assist και στο άλλο με εκτέλεση, μπορεί να ήταν άλλη εικόνα του αγώνα. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ πάει στα play-off με το 0-2, νομίζω είναι χαλαρή. Ο Ολυμπιακός έχουμε πλέον ένα δείγμα τεσσάρων αγώνων και στα τέσσερα τα κολόφαρδος. Ναι. Και στα τέσσερα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Αμυντικά λέει κρατάει το 0, φεύγει μπάλα από τα χέρια του Σα. Βαράει ο άλλος σε κενό τέρμα, σουτάρει ο άλλος σε κενό τέρμα και τη βγάζει ο δικός του. Χάνει πέναλτι ο άλλος στο 90, άλλο όμως χάρη εκείνο εκεί, ο Φλόρος εκείνο εκεί, ο Βόσνιος. Η λιγόψυχη αυτή, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, έπαιξε με τουρκική ομάδα η οποία έχει τους φιλάθλους του Μοσχάτου. Τίποτα ρε, είναι αυτό που λέγαμε χθες. Δηλαδή το Μοσχάτο έχει τόσους φιλάθλους. Εντάξει. Και πρέπει να είναι η μοναδική ομάδα που έχει τέτοιους φιλάθλους, δεν πρέπει να έχει άλλη. Στην Τουρκία. Είναι όλοι από την νεολαία του Ερντογάν. Κάτι... Τίποτα, γελιοποιήθηκε ο Ερντογάν, εγώ αυτό. Τον σφάξανε τον Ερντογάν, το αίμα κυλάει και συζητάει. Δεν φοβάσαι πλέον τίποτα. Γκέλμπουρντά, Ερντογάν. Ό,τι και να λέει, γελάς. Ναι. Σκέψε ότι ό,τι και να λες, δεν μπορείς. Ναι, είσαι λίγος. Δεν υπάρχει. Ο Ατρόμητος έδειξε μια φοβία λόγω απειρίας της, στην Ευρώπη και επειδή έχει πάθει και πολλά κάζα, έδωσε βάση μόνο στο αμυντικό κομμάτι. Με Ρισβάνι Γούτα να κάνουν πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά επιθετικά με το Χαρίση στο 10. Εκεί δείχνεις δηλαδή ότι το πας για το 0-0, το οποίο δεν είναι σκορ πρόκρισης, για μένα δεν είναι καν θετικό αποτέλεσμα. Θετικό αποτέλεσμα είναι το 1-1, το 0-0 δεν είναι. Σε πρώτο παιχνίδι. Επειδή είναι όλα ανοιχτά, ας πούμε. Και όλες μπορούν να σου βάλει. Επειδή τρώσε ένα γκολ και αλλάζει η ψυχολογία του αγώνα, ρε αγάπη. Ναι. Δηλαδή τι, ο Ατρόμητος είναι, δηλαδή, και παίζει με τη Λέγκια. Θα φάει γκολ, λογικά. Δεν υπάρχει λέξη κάζα, να ξέρεις την παρέτηση. Τι? Λέξη κάζα δεν υπάρχει. Τι κάζα? Είπες, επειδή πέστε πολλά κάζα, είπες να πω, δεν υπάρχει. Κάζα τι παπέλ, δεν κάνει. Και κάζα δικής. Και κάζα μπιάνκα. Η λέξη κάζα δεν υπάρχει. Δηλαδή κάζες και κούκλα, δεν υπάρχει. Όχι, μας ακούνε και μικρά παιδιά. Μας ακούνε και μικρά παιδιά. Κάζο υπάρχει. Υπάρχει, ναι. Δες το. Τι πάτησες δηλαδή εσύ? Κάζα. Κάζο γιατί δεν πάτησες? Τα κάζο είναι. Κάζω. Wikipedia. Λεξικό. Λατινική έκφραση. Ναι. Κάτι απρόβλεπτο, τυχαίο και δυσάρεστο. Συνώνυμα, πάθημα, χουνέρι. Τι καταλάβαμε τώρα, ωραία. Εμείς θέλουμε να υπάρχει το δεν έχει. Βάλ το τώρα, το οποίο κόλκας, πηγή κόλκας. Ας αλλάξουμε θέμα. Τι είπε, έχει κάζα. Δεν τρέπεσε λίγο, ρε καράκιος. Δεν τρέπεσε λίγο, ρε. Άγνωσε πώς θα βρω. Αυτά τα Wikipedia και αυτά δεν είναι αξιόπιστα. Είχε πεζοδικό κάζα. Δεν ξέρω, δεν πρόλαβα εδώ. Το είχε, το είχε. Έπεσε το net. Έχω ίντερνετ. Έπεσε το net. Το δούλεψες πολύ αυτό. Ναι. Θα συμβουλευτώ ένα φιλόλογο και θα σου πω την απάντηση την Δευτέρα. Στεριά, άστο ρε, μην το άστο, δεν πειράζει. Θα το ψάξεις εσύ τώρα? Όχι, καμία σχέση. Α, ωραία, εντάξει, ωραία. Τέλος πάντων, η εικόνα των ομάδων που αγωνίστηκαν μέχρι τώρα, για τον Άρη δεν το συζητάω, παιδιά, και με τη Λεμεσό ήταν απαράδεκτος. Ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή πήγε τώρα το ζών σε κενό τέρμα στην πάση στο δοκάρι. Άλλο παιχνίδι θα βλέπαμε. Ένα γκολ έχει βάλει ο Άρης με πέναλτι. Σε τρία μάτσα. Ναι. Πέναλτι. Πέναλτι για βαβάκι όλα. Ανύπαρκτο. Και η σφαγή της Λεμεσού ακόμα δηλαδή. Και μα το κυλάω χάρτη. Πάει προς τα κάτω το αίμα. Ναι. Δεν νομίζω ότι καμία ομάδα είναι στο επίπεδο το δικό μας. Από αυτές που έχω δει. Και επειδή ο Ολυμπιακός υποτίθεται είναι ο ανταγωνιστής, νομίζω ότι δεν είναι στο επίπεδο το δικό μας. Σε καμία των περιπτώσεων. Ομάδα που έχει στα χαφ τον Μπουχαλάκη και τον Κιγέρμε. Παίζει ακόμα ο Γκερέρο, δεν έχει μπει ο Ραμπί, που ίσως τους δώσει κάτι διαφορετικό. Στο 10 δεν υπάρχει Φορτούνης, πάει ο Βαλμπουενά συνήθως. Δεν μου λέει κάτι ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν έχω έπαση, λέω τώρα τι είδαμε. Μπορεί, το μόνο που έχει ο Ολυμπιακός είναι η αλήθεια, είναι η συνέχεια του Μάρτινς. Αυτό το έχει. Δηλαδή έχει έναν κορμό, τον οποίο τον έχει από πέρσι δουλεμένο. Και. Αυτό.
Έχει κάποια παιδιά που παίζουν με αρκετή ένταση, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο Μάριο Τσιμίκας ή ο, ξέρω εγώ, ο Κανένας. Εντάξει, έχει το Ποντένσε γύρω γύρω όλη στη μέση ο Μανώλης, αυτό εδώ ναι. Πάμε πέρα δόθε. Σεμέδο. Ο Σεμέδο είναι μία σταθερά πίσω. Από το Σισε. Από το Σισε, πολύ πιο σταθερά, δεν το συζητάμε, αλλά και αυτός δεν είναι, μην φαντάστης τώρα. Έχει έναν όγκο. Με την μπάλα είναι αξιοπρεπής, αλλά δεν έχει πιεστεί ακόμη σοβαρά. Εντάξει, ναι, μέχρι τώρα ψηλό σοβαρό στάθηκε. Ναι. Θα το δούμε και αυτό. Έχει στοιχεία το παιδί, εννοείται, δεν είναι άμπαλος. Του Φορτούν το κενό, νομίζω, είναι μεγάλο. Δηλαδή, και του Φορτούν το κενό είναι, αλλά όταν έχεις ένα κενό σαν του Φορτούν, πες δεν το είχες. Τι πήρες για να γίνεις λίγο καλύτερος. Το Βαλμπουένα, βεβαίως. Μια ενέργειά του δίνει γκολ. Ναι, αλλά δεν μπορεί να σου βγάλει όλη τη σεζόν. Ναι, 60 λεπτά. Είναι στα 60 βγαίνει αλλαγή. Ναι. Και είναι στα 36. Πόσο να αντέξει. Και δεν σου βγάλει και 40 παιχνίδια, σου βγάλει 20 παιχνίδια, ναι, το πολύ. Και αμυντικά δεν μπορεί να σε βοηθήσει και ιδιαίτερα, να πιέσει, να κάνει να ράνει. Στο ποδόσφαιρο πλέον θα πρέπει να υπολογίζουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε τυχεροί, γιατί ο Πάκο έχει αλλάξει λίγο το μοτίβο του. Και των παικτών που παίρνει και τι κάνει και τι ράνει. Στο ποδόσφαιρο πλέον το νούμερο ένα στοιχείο που χρειάζεται να έχει μία ομάδα, ειδικά από αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό, είναι η ένταση. Ναι. Ένταση. Τώρα. Η ΑΕΚ έχει ανεβάσει λίγο το επίπεδο της έντασής της, είναι η αλήθεια, αλλά λίγο σαν να το κάνει κουτουρού, αλλά είναι νέος προπονητής αυτός, μπορεί να το βελτιώσει στην πορεία. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή είναι, βγάζει μια ένταση, ξέρω εγώ, 10-15 λεπτά μέσα στο παιχνίδι, στο κομμάτι το δημιουργικό, αλλά ανασταλτικά δεν υπάρχει πουθενά. Ο Ατρόμητος κορμιά έχει γεμίσει, έχει κάνει, έχει ράνει, ο Άρης έχει μηδέν ένταση. Και φαινόταν σε όλα τα μαρκαρίσματα χθες μηδέν. Ο Ιντέ γίνεται κιλά μου. Έχει κάτι μάγουλα. Ναι. Σαν εκείνο το παιδάκι που παίζει το εξπρέσο του Μεσονυχτίου. Σε μαύρο. Κάντο λίγο εικόνα. Εντάξει. Ναι. Το θυμάσαι το παιδάκι. Το θυμάμαι. Αγάπη, επειδή είναι και επιμορφωτική για σένα η εκπομπή, μπορεί να το δει το παιδάκι στο διάλειμμα. Ναι. Η χορηγή μας ποιοι είναι λοιπόν, η τεράστια στοίχημα βέβαια μας πλήρωσε χθες και άνοιγε λίγο το παιχνίδι της Λέγκια, θα παίρναμε ένα χιλιαρικάκι. Θα παίρναμε. Πιάσαμε 5 στα 6, δεν πειράζει. Πιάσαμε το σκόρερ, επιβεβαίωστε. Ναι, το πρώτο σκόρερ. Ναι. Δεν έπεσα ένα σκόρερ, αν θα βάλει ένα γκολ. Επιβεβαιώνω. Επειδή εγώ διαβάζω το νορβηγικό ποδόσφαιρο, να είναι καλά το Ριπρές που διάβασα την ανάλυση, που είδα την ανάλυση και κατάλαβα ποιο θα το βάλει. Στο μεταξύ είχαν κάτι ονόματα αυτοί. Ο Έικρεμ. Η σκόρερ. Ο Έικ. Ο άλλος που ήταν, ο Έλιγξεν. Ο Έικρεμ, ο Έλιγξεν και ο. Ο αυτός που μπήκε στο τέλος. Ναι, θα το βρούμε μετά. Βαριέμαι τώρα. Να ψάξω το παιδί, δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Συνεχίζεται η εκπομπή. Διαβάζω για κάτι προθέσεις, λέει, του Φερέιρα να αλλάξει το σχήμα. Εντάξει, να λέγαμε τώρα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Δεν είμαστε στο μυαλό του, εννοείται. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν τον κόβω για άνθρωπο των αλλαγών. Δηλαδή, στα φιλικά πήγε με τον ίδιο κορμό. Θα αλλάξει στα επίσημα. Θα αλλάξει, εννοώ. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Σε βάθος χρόνου μπορεί να αλλάξει. Και αφού εντάξει, λειτουργήσε καλά στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω. Απλά. Στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που έχεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρεις ότι ο Μπίσεσβαρ σε αυτό το παιχνίδι είναι για 60 λεπτά. Εκεί στο 60 πρέπει να τον έχεις έτοιμο να τον αλλάξεις. Κατάλαβες. Αν βάλεις γκολ, πρέπει να είσαι έτοιμος να προσπαθήσεις να το κλειδώσεις όσο μπορείς. Αν φας γκολ, θα πρέπει να είσαι έτοιμος για το πλαν B να ρισκάρεις. Γενικά, τέλος πάντων. Θα πρέπει να προετοιμάσει το παιχνίδι, όχι με γνώμονα το ποιοι θα παίξουν. Αυτό νομίζω είναι δεδομένο. Με το τι θα συμβεί. Αυτό είναι το σημαντικό, νομίζω. Στη ροή του αγώνα, δηλαδή. Ναι. Ο Καντουρί λογικά θα παίξει, αυτό είναι ο ταργκάς μου εμένα. Ναι. Ό,τι και να μου λένε για τον Καντουρί, γιατί έχω πετύχει και τον μέγα χαζού στη ζωή μου. Που πιστεύουν ότι ο Ραϊόλα μου δίνει λεφτά για να γράφω καλά για τον Καντουρί. Μιλάμε για ποιο αγώνα. Καλά, ναι. Μεταξύ βγήκε ο προπονητής και είπε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει προπονήσει και ξαφνικά ο Κόλκας τα παίρνει από τον Ραϊόλα. Βρε ηλίθι. Φτάνει. Καταρχάς ο Ραϊόλα είναι ο μπροστινός των Καντουρί. Υπάρχουν και άλλοι 10 συνεργάτες στο γραφείο. 30 συνεργάτες στο γραφείο βασικά. Yeah. Δηλαδή
Είναι το μεγαλύτερο γραφείο στον κόσμο. Ναι. Μόνο τη μεταγραφή Μποκμπά πήρε 25 εκατομμύρια προμήθεια. Μαζί με το Μέντες, ας πούμε, που είναι οι δύο κορυφαίες. Ναι, αυτοί. Τέλος πάντων, επί της ουσίας λοιπόν, εγώ δεν βλέπω πολλές αλλαγές. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ δεν βλέπω αλλαγή βασικά. Αν και ο Καντουρί πάει καλά αυτές τις μέρες, που έτσι πάει, νομίζω ότι το ίδιο σχήμα θα είναι κιόλας. Μα δεν έχει και λύσεις. Δηλαδή τι να αλλάξει, τα χαφ. Ή ας πούμε τι, να, πολύ λένε για το στόχ, να βάλεις το στόχ. Εγώ δεν θα τον έβαζα. Θα τον κρατούσα για αλλαγή. Mm. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις. Ναι, θα τον κρατούσα για αλλαγή αν δεν είχα το αποτέλεσμα που θέλω. Γιατί αν έχω το αποτέλεσμα που θέλω και φτάσουμε στο 70, θα βάλω κάποιον να τρέχει. Ναι. Όχι το στόχ. Δεν τον ξεκινάς όμως. Ναι. Μα όχι, έχω τον πίσω σβαρά, έχω στόχ. Δεν ας πούμε γιατί να αλλάξει κάτι και μεσοεπιθετικά δεν αλλάζει νομίζω κάτι. Μεσοαμυντικά σίγουρα. Μεσαία γραμμή δίδυμο πραγματικά ο Καντουρίνη εντάξει δεν τον αλλάζει. Το πάρει παιδιά τώρα ένα μήνα με τους 11 συγκεκριμένους και θα αλλάξει χωρίς να έχουν δείξει οι υπόλοιποι 11 ότι μπορεί κάποιος από αυτούς να χτυπήσει. Ο Σβιντέσκι δεν έκανε και προετοιμασία. Μια χαρά ήταν. Αλλά είναι και ακόμα καλά. Έχει τρία σερί γκολ σε επίσημο παιχνίδι. Όχι, και το σενάριο να παίξει second strike. Ο... Α, να βγάζει τον Πέλκα. Ναι. Πάλι, ή να πάρει ο Πέλκα αριστερά για να έχουμε τρεξίματα και αυτό μπάζει. Και αυτό μπάζει. Γιατί πρέπει να έχω γρήγορες περιστροφές και να βγαίνω γρήγορα μπροστά. Το μεγάλο ατού του ΠΑΟΚ στο 4-4-2 που παίζει είναι ότι όταν κλέβει την μπάλα προλαβαίνει να βγει στο ανοιχτό γήπεδο με 4 παίκτες. Όπως το έκανε και προχθές. Όπως το έκανε. Μπορεί να το κάνει και πολύ περισσότερες φορές. Δηλαδή, αν είχαμε και 3 επίσημα παιχνίδια στα πόδια μας, ξέρω εγώ τη φάση του γκολ της ισοφάρισης, ναι, θα τη βγάζαμε άλλες 4 φορές. Η όλη μοιάζει και στο τέλος μπορεί να τη βγάλει την παλιά στον ακπομ. Αυτό εντάξει είναι μακριά εντάξει, από την περιοχή. Εντάξει, ναι. Ναι. Και πάλι ήταν μια αντιπίθεση που βγήκε στις 4 με 4. Ναι. Εύκολα. Τέλος πάντων, είναι δεδομένα τα κέντρα του Άγιαξ στην άμυνα, είναι δεδομένη η ποιότητά του μεσοεπιθετικά. Είναι δεδομένο ότι ο Άγιαξ αποδίδει χειρότερα εντός έδρας από ότι εκτός. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ αποδίδει καλύτερα εκτός παρά εντός. Ναι. Και ο Άγιαξ έχει πίεση αυτή τη στιγμή. Το λένε και αυτοί δηλαδή οι Ολλανδοί ότι. Θέλουν οπωσδήποτε να πάρουν την πρόκριση αυτή. Καλά, και σε, μετά το πρώτο μάτσο έχουν ακόμα μεγαλύτερη πίεση. Γιατί ήταν ότι δυσκολεύτηκαν, όχι ότι ήρθαν στην Τούπα και πέρασαν. Είχαν ένα ουφ. Ναι. Μα και ο προπονητής σου το είπε. Ότι σε άλλους πέστε. Ναι, όχι, τι, μα, να σου πω κάτι, όταν το λένε και δημόσια οι ίδιοι. Δηλαδή και εδώ που βγήκε προχθές ο Ολλανδός συνάδελφος, είπε ότι ο Άγιαξ δεν χάρηκε με αυτή την κλήρωση και ότι είναι σε δύσκολη κατάσταση. Ξανά, τώρα χθες πάλι αυτό λέγανε. Και το γράφουν, το είπε ο προπονητής, το είπαν οι παίκτες. Τα αν τις φάτε μπέκ, αλλοξεφωνίζονταν. Τι να πεις ότι. Τι να τους πληρώσουμε για να τα πούνε, ας πούμε, τι. Εδώ τα παίρνω από τον Ραϊόλα και τον Κατουρί. Ναι, εντάξει, εκεί. Καλό κι αυτό. Αλλά έτσι είναι. Το λένε και οι ίδιοι. Και είναι λογικό. Ο Άγιαξ είναι πρώτα παιχνίδια τη σεζόν. Έχει μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα με τη Φίτεσαι. Ένα μάτσο περίμενα να το πάρουν. Έχει την ισοπαλία στην Τούμπα. Είναι σε πίεση για την πρόκριση. Έχει αλλαγές στο ρόστερ που τον επηρεάζουν πολύ. Προφανώς δεν είναι σε καλή κατάσταση γενικότερα το κλίμα και έχουν πίεση. Δεν πάνε στο μάτς άνετοι. Εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι είμαστε το outsider και όταν το outsider καταφέρνει και προκαλεί πίεση στο φαβορί, η απόδοση του φαβορί μειώνεται. Αυτό. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο, ξέρουμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο ακόμα και να ξεφτιλιστούμε. Τι λέμε. Άμα βρουν ρυθμό, θα μου πεις πότε ξεφτιλίστηκε ο ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε κάτι βίντεο, κάτι τέτοια. Τέλος πάντων. Δεν ξεφτιλίστηκε με ανοιχτό σκορ. Ωραία, ξεφτιλίστηκε με ήττες. Αλλά υπάρχει και αυτό. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν όλα. Η μέρα που θα είναι η κάθε ομάδα μπορεί να δημιουργήσει θέματα. Η ουσία είναι να βρει τον γκολ σταυρό και αγάπη. Είτε στο 1-0 είτε να κάνει στο 0-0. Αν προηγηθούμε, δηλαδή, είτε να σοφαρίσεις είτε να προηγηθείς. Αν προηγηθούμε, το πάμε εκεί που πρέπει. Αν προηγηθείς, μετά κάθε κατεβασιά σου θα τρακέρουνε. Ναι. Εκεί είναι το κλειδί. Εννοείται ότι ο στόχος είναι να πετύχεις πρώτος γκολ. Κοίταξε όμως. Και να ισοφαρίσεις, πάλι μέσα είσαι. Ναι, εννοείται. Αν δώσεις απάντηση, αν τυχόν μείνεις πίσω στο σκορ. Ναι, αλλά το πιθανότερο σενάριο, αν προηγηθούν αυτοί, είναι να φας δεύτερο. Να τα λέμε κιόλα. Εντάξει. Δηλαδή 80-20 είναι. Γιατί θα πάρεις κάποια άλλα μέτρα στο γήπεδο, θα βγουν αυτοί πιο εύκολα μπροστά. Ποιότητα έχουν. Ενώ αν προηγηθείς εσύ. Στα 3-4 λάθη που θα κάνουν, θα τρακαίνουν. Το κλειδί είναι να πετύχεις πρώτος γκολ. Δεν είναι απίθανο. Και τις δύο φορές πρώτη δεν πετύχαμε στο. Όχι. Όχι. Τη μία πετύχαμε πρώτη. Με τον Τζάλμα. Με τον... Ναι, με τον Ιβιτσάνο. Τον Ιβιτσάνο. Τον Ιβιτσάνο. Στην προπόνηση. Το γύρισμα. Το οποίο πώς δεν τη βρήκε ο Κλάους ακόμα όταν το βλέπω, αυτό βλέπω. Ναι. Πώς δεν τη βρήκε.
Το έκανε μαϊστρικά ο Τζάλμα. Το ήθελε, δεν. Ένα 9.000 φορές να το κάνει, δεν θα πιάσει έτσι. Ναι. Με ωραία μπλε εμφάνιση, Σταύρο και αγάπη. Blue Black. Εκείνη ήταν πολύ ωραία. Εκείνη ήταν πραγματικά. Τώρα αυτή είναι πετρόλαιο το ενίε. Ναι. Ναι. Τώρα θα παίξουμε με ρηγέ ή με πετρόλαιο. Με ρηγέ. Γιατί παίξαμε και με μπλε. Γιατί ήταν ωραία. Τώρα η πετρόλαιο είναι χάλια. Είναι χαλιά. Δεν μου αρέσει. Καταγγελεί. Αυτή η εδώρεση ήταν πάρα πολύ ωραία. Κοίτα, ξεκινάει μαύρο ουσιαστικά και σβήνει. Είναι άλλο. Ε, το πετρόλαιο τώρα είναι. Εγώ νομίζω θα παίξουμε με τη μαύρη. Αφού θα παίξει ο Άγιαξ με την παραδοσιακή. Με μαύρη είχαμε παίξει με Ήβιτς, νομίζω. Με εκείνο το μάτς. Μαύρη πρέπει να ήταν. Όχι. Ναι, ρε, μαύρη με άσπρη ρίγα μικρή. Με τι φανέλα έβαλε ο Ήβιτς τον γκολ. Έχει βάλει πολλά, δεν θυμάμαι. Νομίζω η μαύρη ήταν. Εκείνη. Ο οποίο έχασε από τη Σουντούβα χθε. Ναι. Και αυτό το χάσει. Ναι. Δηλαδή. Ποια είναι η Σουντούβα. Σουντούβα. Τι είναι αυτή. Από ποια χώρα. Δεν ξέρω χώρα. Λιθουανία νομίζω. Σοβαρά. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Δεν στο Champions League. Δηλαδή τη στήριξε, με την Clues δεν. Ναι, έχει δίκιο η αγάπη. Με τη μαύρη. Ναι, ρε, αυτό θυμάμαι τη φωτογραφία. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτοί δεν νομίζω να κάνουν σημαντικές αλλαγές στην 11η του. Αν δεν θα παίξει ο Ντόλμπεκ που. Ο Ντόλμπεκ για τραυματισμό βγήκε τελικά ή για λόγους τακτικής. Νομίζω για τραυματισμό. Είχε. Ναι, είχε ένα θέμα. Αυτός βγήκε χτυπήσει. Άλλοι 10 ήταν που θα μπορούσε. Ο Ζίγερ μπορεί να χτυπήσει. Ο Ζίγερ. Το πολύ πολύ λοιπόν να δούμε τον Ντάντιτς στην κορυφή και να ξεκινήσει και ο Νέρες. Αυτό είναι το. Η μοναδική αλλαγή. Ναι, ναι, το λέγαμε και προχθές. Και να γίνει και εκείνο το τρίκ με τον Μπλιντ που θα γίνει τρίτο στόπερ τέλος πάντων για να καλύπτουν καλύτερα τα νότα τους. Και αυτό μπορεί να το δούμε. Δεν ξέρω. Το κλειδί για τον ΠΑΟΚ είναι να είναι πιο φρέσκο σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Θέλει περισσότερα τρεξίματα. Βασικά τα τρεξίματα δεν έχει να κάνει μόνο και με τη φυσική κατάσταση, έχει να κάνει και με το μυαλό του κάθε παίκτη. Το πώς θα διαχειρίζεται την ώρα του αγώνα. Δεν χρειάζεται περί τα πράγματα. Αυτοί είναι ξεκούραστοι, όχι γιατί είναι πιο καλά από εμάς ή ότι έχουν καλύτερη υποδομή, σίγουρα έχουν μια καλύτερη υποδομή. Είναι πιο ξεκούραστοι γιατί ξεφορτώνονται την μπάλα σωστά. Ναι. Κάνουν τις κινήσεις που πρέπει όταν πρέπει. Έχουν αυτή την παιδεία. Καλά, γενικά παίζουν με μία, πάρα πολύ το έχουν αυτό. Ναι, δεν κουράζονται. Δεν την κρατάνε την μπάλα. Ναι. Κάντο κι εσύ. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Απλά αυτοί το κάνουν σε λίγο πιο κλειστούς χώρους. Εσύ κάνουν το για να παίρνεις ανάσες σου. Κούρασέ τους και εσύ λίγο. Δεν είναι κακό. Καλά, γι' αυτό βέβαια είναι κάτι φυσιολογικό. Έχω μάθει να παίζουν έτσι. Ρε, και εσύ έχεις παίξει έτσι. Έτσι, όχι σε αυτό το επίπεδο. Ναι, αυτό. Αλλά μπορείς να παίξεις. Αυτό το παίζουν και χρόνια. Δεν το έκανες μισή ώρα. Εσύ δεν είχες την μπάλα μισή ώρα. Νομίζω το κλειδί είναι να το κάνεις περισσότερη ώρα. Δηλαδή δεν το κάνεις 90 λεπτά προφανώς. Αλλά αύξησε λίγο την ώρα σου. Εντάξει. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, νομίζω ότι και με αυτές τις προπονήσεις μέχρι τη Δευτέρα που θα φύγει η ομάδα θα βρει και αυτά τα κομμάτια που θέλει. Πρέπει να παίξουν όλοι για την ομάδα. Κανείς για την πάρτη του. Δηλαδή, όταν θα έχεις καθαρή πάσα, θα δίνεις καθαρή πάσα. Και αυτό νομίζω ότι το καταλάβανε πλέον. Πλέον δεν θα το καταλάβουμε πριν γίνει. Ναι. Μετά τα προχθεσινά. Εντάξει, πρέπει να είναι όλοι συγκεντρωμένοι. Γιατί θα πρέπει να καταλάβουν ότι και 5 λεπτά να το χάσεις. Έχεις θέμα. Έχεις θέμα. Δεν είναι ομάδα που θα σου χαριστεί. Εντάξει, και θα το πρέπει. Λέγαμε και πριν το μάτσο ότι παρότι ακούγεται κλισέ ότι ο Άγιαξ θα σε τιμωρήσει για τα λάθη, το είδε στην Τούμπα. Δεν είναι ο Άγιαξ μπροστά, είναι όλες οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι όλες, εντάξει. Σε αυτό το επίπεδο όλες οι ομάδες που κάνεις λάθη σε τιμωρούν. Αυτή είναι η διαφορά του top club με το μέσο club, με το μικρό club. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί όταν θα σε βρουν θα σε εκτελέσουν. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι τώρα. Δε ο Άγιαξ πώς αποκλείστηκε, π.χ. Έκανε τα λάθη, το έφαγε το τελευταίο δευτερόλεπτο. Δηλαδή, ένα λεπτό έμεινε χωρίς συγκέντρωση. Και αποκλείστηκε το τελικό. Έτσι είναι. Εκεί, άμα ήταν Ιταλός, βέβαια θα είχε πέσει κάτω, θα είχε κάνει, θα είχε πεθάνει. Από το 88 η μπάλα θα ήταν εξαφανισμένη. Ναι, δεν θα μπορούσε να πέσει. Ώρα την μπάλα θα παίζανε. Αυτό δείχνει και την αφέλεια τη σχολή του όμως. Αυτοί παίζουν. Είναι πολύ καλά δομημένη η σχολή του, οκ. Okay. Αλλά έχουν και. Εντάξει, ότι έχουν κενά, έχουν κενά. Το θέμα είναι να τα κοντρευτεί ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι και σούπερ όριμο στα 19 στα 20. Είσαι πιο όριμο από αντίστοιχου ποδοσφαιριστέ, αλλά και πάλι υπάρχει. Υπάρχει ένα όριο, φίλε. Μπορεί να είναι ο 19χρονο με την εμπειρία του 36χρονου. Δεν είναι και μικρό πράγμα. Να διαχειρίζεσαι δύσκολες καταστάσεις. Έχουν μουρμούρες για το ΣΟΥΣ. Τον κράζουν οι φίλοι, δεν θέλουν να παίζει. Θα κάνουν υπομονή ακόμα μέχρι ο Μεξικανός να είναι στα καλά. Το έχει κάνει. Ο ΣΟΥΣ δεν είναι εσύ που δύο φορές έδιωξε μπροστά από τον ΑΚΠΟ. Ναι, και μία φορά που έφαγε μου στη σακούλα από τον Ζαμπά. Ναι, εντάξει.
Όχι, ο Βέλτμαν ήταν την πρώτη. Βέλτμαν. Εκεί που πρόλαβε τον Καντουρί στο δύο τέρμα. Ναι, εκεί προλαβαίνει ο Σούρ στον Ζαμπά που κάνει το τάκλι. Καλά, εκεί ο Ζαμπά σαν να του λέει το συνόλο να κάνει τάκλι. Ναι, ναι, ναι. Πα και μπαίνει εσύ. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Το ίδιο θα έκανε και ο Δελιζήση και ο Ίγκασον και ο. Κουμαρόπουλο. Ποιο? Κουμαρόπουλο. Πεχτάρα. Πεχτάρα το φάγανε. Τον έφαγε ο δικογοθιό σου. Τον έφαγε. Την πεχτάρα αυτή. Ποιο είναι και στι πινακίδε του Καραϊσκάκη, του Καραπιάλη. Του Νινιάδη. Του Νινιάδη. Την πεχτάρα αυτή. Για να καταλάβει πώ τρώμε τα δικά μα παιδιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα ότι τρώμε τα δικά μα παιδιά. Γιατί όλοι οι άλλοι σε σχέση με αυτόν σιγά μην είναι δικά μα παιδιά. Τέλο πάντων. Πάμε παραπέρα. Παρέμβαση στο Open 3, το σύγχρονο πάλι στο chat. Έγραφαν για τον Άρη 3-0 ότι κέρδισε. Για το Open έχει κερδίσει ο Άρης το Μόλτε. Το γράφανε τα παλικάρια μα. 0-3. Ο Γρηγόρης το έκανε. Όχι, ρε, ο Γρηγόρης το έκανε. Δεν ξέρω. Τα λούβια, ρε. Τα λούβια. Αλλά για το Open ο Άρης κέρδισε τη 0-3. Να ξέρετε. Ποιο τσακάλι το έκανε αυτό. Για να απολυθεί. Όχι. Κάτσε γιατί θα πούνε ότι παίρνει και αποφάσει για το Open. Μην τα λες αυτό. Το έχουν πει ήδη. Και αυτό. Ωραία. Και δεν είμαι εγώ. Εδώ τα παίρνει από το ραγείο, αλλά εντάξει. Σε καλή κατάσταση λοιπόν. Όλοι τα παίρνουμε γενικότερα. Απλώς εντάξει, ο Σταύρος τα πήραν το Ραϊόλα. Καλά, πλάκα το Ραϊόλα, ρε. Οι υπόλοιποι τα παίρνουν με πιο χαμηλά budget. Εντάξει, παιδιά, έτσι είναι. Έτυχε φίλος μου σε κουβέντα. Ναι. Όπου ένας από τους συνδετημόνες ήταν σίγουρος με τα βεβαιότητα, έλεγε ότι τους ξέρω, λέει, τους μεσογράφους. Γράφουν ένα καλό λόγο και παίρνουν 150 ευρώ. Οι τρεις λέει 500. Δηλαδή, άμα κάτσει για τρεις πακέτο. και λέω το δικό μου να μην είμαι εκεί, ρε, λέω. Να μην είμαι εκεί. Να μην ισχύει βασικά. Να γίνουμε πλούσιοι. για να ξέρετε και την ταρήφα. Έτσι, μια καλή θα πάρει. Μια καλή κουβέντα 150. 3-500. Δεν έχω φτάσει στο Ραϊόλα ακόμα. Κακό. Έχεις ακόμα κάτι και του καφενείου, μάνατζερ δουλεύει. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Ραϊόλα, καλό. Καλό είναι. Με το Μέντες, μιλά. Εντάξει τώρα το λοιμό. Δεν ασχολούμαι. Ένα Κριστιανό έχει και κάτι έγινε τώρα. Ναι, εντάξει. Έχει και η Κουεντράο. Το ξέρω. Έχει και ω 5.000. Να κάνουμε ένα αναλυτικό για Κουεντράο μπάσκετ και μα κάνει ένα τηλέφωνο Μέντες. Να κάνουμε μια προσωπογραφία, έτσι. Ω, ένα ναι, προσωποκεντρικό. Το πόσο μεγάλο παίκτη είναι, το πόσο έτσι, το πόσο αλλιώ. Το καπνίζει απλά επειδή είναι προβληματισμένο από την εξέλιξη του ποδοσφαίρου και. Μεγάλο στι φαβέλε. Όχι, αυτό είναι για του Βραζιλιάνου, όλε τι ιστορίε. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλε ναι. Φαβέλε. Όλε τι φαβέλε μεγάλωσαν. Η διέξοδο του ήταν μια μπάλα. Αυτά τα ωραία. Χθε όμω παίζω στο Netflix. Έχει βγει μια ταινία για Ινδιάνου που παίζουν μπάσκετ. Η Ναβάχο. Και είναι όλοι ένα 30. Το είδε όμω. Όχι, είδα το τρέιλερ. Και έβλεπα κάτι ένα 30 να παίζουν μπάσκετ και είναι το μοναδικό διέξοδο γιατί οι άλλοι πεθαίνουν από ναρκωτικά και παιδιά παντού πεθαίνουν από ναρκωτικά και αλκοόλ. Μίχη, ρε, αυτό που λέει ο Στρατιώτη γίνεται οι ιστορίες. Τι. Για κάθε Βραζιλιάνο, στο αφαίρεμα που θα γίνει, μπαίνει μέσα αυτό. Ότι έπαιζε στις φαβέλες και η διέξοδό του ναι. Ήταν η μπάλα. Είναι όταν σε όλες τις φαβέλες δεν γίνεται να παίζει, ήταν η φόρα. Οι γονείς του το πήγαιναν με δυσκολία και έκανε ταξίδι μια ολόκληρη μέρα με τηλεφοριάκι. Το έχουμε δρέψει εμεί αυτό με τον Κλάου. Από το, πώς λέγεται, από το Λάκομπα, αλλά από το Λάκομπα, για νοκλάδι πήγε να πες, αλλά πες την αλήθεια. Αυτό δεν πήγε να πεις. Όχι. Όχι. Όχι, αλλά πέρασε το μυαλό μου εκεί στα λάμδα. Από το εξωτικό Λάκομπα. Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε τόσο τυχεροί για να πέσουμε σε μια τέτοια συζήτηση χωρίς να ξέρουν τι είμαστε. Εκεί είναι το ωραίο. Ναι. Εκεί είναι το ωραίο. Να το διασκεδάσεις κιόλας λίγο. Μην, δηλαδή, γιατί άμα είσαι μπροστά, δεν θα τον κάνουν τη συζήτηση. Άμα ξέρουν τι είσαι. Καταλαβαίνεις. Και με το που πει 150 να τον κάνεις έτσι. Δύο. με τα δάκτυλα έτσι. Τι πάθαμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για τον Ματέο Γκαρσία που τη βλέπω. Για τον Ολυμπιακό. Ναι. Είπαμε τι γίνεται με τον Ολυμπιακό και τον Ματέο Γκαρσία. Πήγε να κλείσει τον Ολυμπιακό και του είπαν ότι θα πρέπει να πας να δικό στον Άρη. Και αρνήθηκε ο Ματέο. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάλι οι Ισπανοί λένε ότι το παίρνει ο Ολυμπιακός. Μα αυτό είναι, το σενάριο αυτό είναι. Αλλά αν συμβεί αυτό, θα πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό. Ή αλλιώς θα πρέπει ο Γκαρσία να κάνει πίσω και να δεχτεί να πάει στον Άρη. Ναι, αλλά μετά θα είναι καλό deal του Άρη που κατάφερε να τον πάρει δανεικό.
Ποιο καταφέρει να πάρει δανεικό. Δεν παίζει δανεικό σου άρεσε. Πώς το πλασάρει. Θα τον αγοράσει. Φω, και μετά θα τον πουλήσει και θα πάρει μία από το Σιώπη. Όχι, εντάξει. Δεν εντάξει. Σιώπη ήταν άλλη φάση. Τι άλλη φάση. Επιλογή του ήταν. Ήθελα να παίζει τον Άρη. Πολύ καλό παιδί. Ναι, μια χαρά. Τώρα στην Τουρκία μια χαρά. Έχω μαζί και στην Τουρκία. Είναι εκεί ο Αχμέτ Κολκόν. Εσύ, και... εκεί. Είναι τώρα στην Τουρκία, όλοι εκεί είναι. Τι να σου πω εγώ πώς είναι. Τζαβέλας, Μπακασέτας, Σιώπης, Τζάλμα. Κίτσιου. Όχι, για την ομάδα την ίδια. Α, στην ίδια ομάδα. Εκεί τώρα κάνουν πάλι αυτή. Ναι. Εγώ έχω την εικόνα τώρα τι γίνεται. Και παραθαλάσσια από όλοι και όλα. Α, ναι, και Μανιάτης. Όχι, ρε, Μανιάτης. Μανιάτης εκεί είναι, εκεί ανήκει. Α, δανεικός ήρθε. Ναι, αλλά να νομίζω είναι εκεί τώρα. Νομίζω Πανιόνιο πρέπει να είναι ο Μανιάτης. Είναι Πανιόνιο. Ναι. Γύρισε. Πρέπει να είναι Πανιόνιο. Να ξέρει. Γιατί τον άκουσα κάπου τώρα πρόσφατα σε ραδιά που με το συζητούσαν. Τέλος πάντων, έχει ένα μουχαμπέτι. Εκεί δεν καλό. Το λες και λίγο. Η μισή ομάδα είναι. Τώρα εκεί θα υπάρχουν. Θα μουρμουρίζουν οι Τούρκοι και ο άλλος φαίνεται τους κολλητούς του εδώ πέρα και τέτοια. Πού είναι κολλητοί. Ναι, επέστρεψε μέχρι το 21 στον Πανιόνιο. Θα τα έχουν και αυτοί λες. Αλλά ναι. Ότι είναι οργανωμένο και παρεάκι. Παρεάκι. Θα πάει και το προπονητή του παρεάκι. Δικό σου πρέπει να προπονητή για πέρα όλοι αυτοί. Να. Και στην Τουρκία μετά Τζάλμα, Κίτσιου. Καλά, γενικότερα έχει πάρα πολλούς. Ενρίκε. Ενρίκε πλέον έχει. Έχει ψωμάκι στην Τουρκία. Γλυκό. Η μισή Ελλάδα. Κοίτα, ξεπεράσανε οι εποχές των πολλών εκατομμυρίων στο το τουρκικό ποδόσφαιρο. Έχει γκάρι που τον κυνηγάνε όλοι. Φέραμε μισή. Φαν πέρσι και. Περάσανε αυτά. Α, τον γκάρι έχει βέβαια. Γκάρι ρωτήσει που τον κυνηγάνε τώρα οι άλλοι. Γιατί πήγε στην Φενέρ. Και έχει θέματα. Ο Γκάρι Ροντρίγκης. Αν και δεν πιστεύω ότι καταλαβαίνει και πολλά, αλλά τέλος πάντων. Τι θέματα να έχει ο Γκάρι. Εντάξει, έχει θέματα. Εδώ είχε κλείσει το Instagram. Από τα μηνύματα και από αυτά. Είχε απειλές. Είχε γίνει χαμός. Πριν από δύο εβδομάδες, πότε είχε κλείσει μεταγραφή. Είχε πάρα πολλά στην Τουρκία. Αλλά ο Γκάρι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Με Γκάρι είμαστε. Εγώ αυτό λέω. Με Γκάρι είμαστε. Τον έπρεπε να πεις εγώ. Νομίζω όλοι. Καλά, όχι όλοι. Θα ήταν και μερίδα που θα λέγει γιατί ξαναπαίρνουμε τον ίδιο παίκτη και όλα αυτά, αλλά οι περισσότεροι ναι. Έτσι όπως είναι τώρα, σε αυτό το επίπεδο, Γκάρι. Τέλος πάντων, χορηγούς. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Δεύτερη ώρα. Στο τελευταίο ΠΑΟΚ 24 της εβδομάδας. Λίγες μέρες πριν το παιχνίδι το μεγάλο στο Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα. Είπαμε τη Δευτέρα φεύγει ομάδα το πρωί. Και επιστρέφει Τετάρτη μεσημέρι. Κρίθηκε σκόπιμο να μην υπάρξει επιστροφή μετά το παιχνίδι. Μακάρι να πάνε όλα όπως πρέπει να πάνε για τον ΠΑΟΚ. Να πάρει ομάδα την πρόκριση και να επιστρέψει την Τετάρτη και να έχει το μυαλό του στο επόμενο γύρο του Champions League, στα play-off, εκεί που το έργο είναι πιο εύκολο. Κόντρα στον Αποέλ ή στην Πάντε Μπόρισοφ. Ένας Αποέλ ο οποίος άλλαξε και τον προπονητή του. Και αυτός. Και αυτός. Τι γίνεται. Ο Γρηγορίου, νομίζω, παρένθεση, είδα, πήρε το μάτι μου ότι ανέλαβε τη Λάρισα. Ο Γρηγορίου δεν ήταν ξανά στην έλευση. Είναι η ιδέα μου. Επειδή έχει γυρίσει διάφορες ομάδες. Πώς ναι. Θυμάμαι ότι σε κάποια φάση ήταν εκεί. Εντάξει, μπορεί θυμήθηκα. Να λέω και βλακία βέβαια, αλλά κάπως κάτι θυμάμαι. Τι κοιτάς. Ανά το Γρηγορίου. Στις 2 Απριλίου του 2017 ναι. Είχε βγάλει ανακοίνωση η ΑΕΛ για ένα παιχνίδι. Είχε χαρακτηρίσει τον Γρηγορίου μεταξύ άλλων προπονητής ηθοποιός πριν από δύο χρόνια. Συμβαίνουν αυτά. Πριν από δύο χρόνια. Τώρα είναι κανονικός προπονητής, αγάπη. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Εκτός κέρδισε 3-1 η Παρτιζάν. Τη Μαλάτια Σπορ, την Μαλάτια Σπορ. Έφερε γούριο ο Ιβάν Σαββίδης, ναι. Που ήταν εκεί και παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι. Ξεκάθαρο βήμα πρόκρισης για την Παρτιζάν που δυσκολεύτηκε. Είναι καλή ομάδα η Μαλάτια. Mm-hmm. 1-0 νωρίς, νομίζω μέχρι το 10, στο 7, στο 8 έβαλε γκολ η Παρτιζάν. Στο 4, με το καλημέρα. Στο δεύτερο μήχρονο έκανε το 2-0 γύρω στο 60. Στο 83 έγινε το 2-1 από τους Τούρκους. Και καπάκι σχεδόν έγινε το 3-1. Λοιπόν, δεν νομίζω να αφήσαμε κάτι άλλο από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Είπαμε και για το Βιερίνια.
Υπάρχει και θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Έγινε δοκιμή του ΒΑΡ στην Τούμπα. Τέλεια. Μπορεί στα άλλα γήπεδα να μην υπάρχουν υποδομές. Στην Τούμπα όμως μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Κανονικότατα. Δεν ξέρω βέβαια αν θα προχωρήσει γενικά αυτό το πράγμα με το ΒΑΡ. Κοίταξε, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι με τη Σέντρα θα είναι όλα έτοιμα. Μακάρι να είναι έτοιμα. Μακάρι, πραγματικά σε 2 εβδομάδες έτσι κι αλλιώς είναι. Θα πούμε και μπράβο και στην ΕΠΟ και στην κυβέρνηση και σε όσους εμπλέκονται στην ιστορία του ΒΑΡ. Θα είναι ό,τι καλύτερο για το νέο πρωτάθλημα. Αντιπρώτη αγωνιστική και όχι μόνο στα ντέρμπι ή στο δεύτερο γύρο κτλ. Μακάρι να γίνει αντιπρώτη αγωνιστική. Θα γίνει και άλλη δοκιμή σε οικογενειακό διπλό τη ΚΑΠΑ 17. Ναι. Για να ελεγχθούν οι συνθήκες σε αγώνα. Μια χαρά. Δεν ξέρω, εντάξει, σου λέω, στην Τούπα πιστεύω ότι υπάρχουν υποδομές και βγαίνει και όλο αυτό. Το θέμα είναι αν θα γίνει γενικότερα σε όλο το πρωτάθλημα. Αν θα ξεκινήσει δηλαδή το πρωτάθλημα και θα υπάρχει ΒΑΡ. Ναι, αν δεν υπάρχει ΒΑΡ, δεν θα φταίνουν οι υποδομές του κάθε γηπέδου. Θα φταίνουν αυτοί που τρέχουν το πρόγραμμα και τη διαδικασία. Μακάρι να υπάρχει. Δεν έχουμε κάποια ομάδα που παίζει στο Καστελόριζο. Ναι, σίγουρα όχι. Την ΠΑΕ Καστελόριζο. Έχουμε ομάδες που είναι σε αστικά κέντρα και δόξα τω Θεώ το ίντερνετ υπάρχει σε όλη την υπηρετική Ελλάδα. Τώρα, αν σε κάποιο απομακρυσμένο νησί δεν υπάρχει, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά στην υπηρετική Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και οπτικές ίνες και ίντερνετ και όλα τα καλά. Οπότε, αν δεν έχουμε βάρα την πρώτη αγωνιστική σε όλα τα μάτς, δεν θα φταίνουν τα γήπεδα. Θα φταίνουν όσοι μπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Ναι. Λοιπόν, εχθές νομίζω είχαμε εξέλιξη στην ομάδα μπάσκετ. Ναι. Θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος. Προέκυψαν λίγο αργότερα από την κουβέντα που είχαμε με τον Νίκο, που δεν ήταν και πλέον ευχάριστη. Να δούμε τι έχει προκύψει και κατά πόσο υπάρχει η πρόθεση του Ιβάν Σαββίδη να βοηθήσει την ομάδα. Μπάσκετ αρχίζει σιγά σιγά και δουλεύουν τα γρανάζια της ομάδας και αρχίζει και θυμίζει η ομάδα σιγά σιγά. Δηλαδή να πάρει προπονητή, να μείνουν όσοι είναι να μείνουν. Ο Μαργαρίτης ενδεχομένως. Ο Σχίζας, δεν ξέρω για το Λίνο, αν έχει διάθεση να μείνει. Να γεμίσει το ρόστερ, να αποκτηθούν ξένοι και σιγά σιγά, ξαναλέω, να θυμίζει ομάδα το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θα δούμε πώς έχουν τα πράγματα, αν πρέπει να αισιοδοξούμε ή αν πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Θα μας τα πει ο Νίκος. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σλότερ, ο οποίος νομίζω έχει περάσει από τον Αθηναϊκό. Ναι. Η ΑΕΚ, εντωμεταξύ, εκεί που νομίζω ότι έχει προβλήματα, κάνει κάτι κινήσεις τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δηλαδή, βγαίνει ότι χρωστάει σε παίκτες και παίκτες στρέφονται εναντίον της και από την άλλη κάνει μεταγραφές που είναι και ακριβές και μεγάλες. Δεν έχω καταλάβει. Συμβόλαιο ενός έτους έχει υπογράψει ο Σλότερ, ο οποίος όντως έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε πώς θα πάει η σεζόν και για την ΑΕΚ. Έχουμε τον Νίκο μαζί μας. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται, Νίκο? Όλα καλά. Καλύτερα από χθες? Τα πράγματα στην ομάδα, θεωρητικά. Ναι, περιμένουμε και το ουσιαστικό, πέρα από το θεωρητικό, σε σχέση με τη χθεσινή μας συνομιλία που φαινόταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει υπάρξει μια κινητοποίηση, μια... τέλος πάντων, αντίδραση ίσως από την πλευρά του κυρίου Σαββίδη, το αποτυπώσαμε και χθες στο ΠΑΟΚ 24. Αντίδραση στη λογική ότι χθες το μεσημέρι, παύλα απόγευμα, υπήρχε μια επαφή των δύο πλευρών, mm-hmm. Δηλαδή των ανθρώπων που έχει επιστρατεύσει ο ΑΣ με τους ανθρώπους του κυρίου Σαββίδη. Και από την πλευρά των ανθρώπων του κ. Σαββίδη εκφράστηκε η θέση ότι είναι ενήμερος πλέον ο Ιβάν Σαββίδης για την όλη κατάσταση και έχει δώσει την συγκατάθεσή του για να υπάρξει οικονομική βοήθεια. Προφανώς η χθεσινή πληροφορία για επαφή των ανθρώπων του ΠΑΟΚ με την πλευρά του Χρυσικόπουλου, με την πλευρά του Μαργαρίτη, είναι συνέπεια αυτής της προηγούμενης, ναι, κίνησης που προηγήθηκε. Και μέσα στην ημέρα σήμερα περιμένουμε να δούμε αν θα μπει κάποιο ποσό, ούτως ώστε αυτή η επαφή που έγινε χθες με την πλευρά Χρυσικόπουλου και Μαργαρίτη,
για εξασφάλιση των οφειλόμενων και για εξασφάλιση και της επόμενης σεζόν των χρημάτων τους. Μία επαφή που είναι να γίνει και πρέπει να γίνει και με την πλευρά του Σταύρου Σχίζα. Έτσι, ναι, ναι. Καθώς παίκτης που έχει συμβόλαιο με την ομάδα για την επόμενη σεζόν. Και γενικότερα μία κινητοποίηση που θα έχει να κάνει με ατζέντιδες, με παίκτες τέλος πάντων που τους χρωστούνται χρήματα, ούτως ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία διακανονισμών. Περιμένω να πούνε να γίνει αυτή η κατάσταση, αν όχι σήμερα, μέσα στις επόμενες ημέρες, ανάλογα και το ποσό που θα έρθει. Σε σχέση με χθες λοιπόν, σίγουρα φαίνεται να είναι καλύτερα τα πράγματα. Περιμένουμε το κομμάτι το οποίο θα το πιστοποιήσει κιόλας, δηλαδή κάποια χρήματα που είναι να μπουν για να ξεκινήσει να τρέχει λίγο μια διαδικασία να δοθούν κάποια χρήματα που έχουν να κάνουν και με Μαργαρίτη Χρυσικόπουλο και με Σχίζα και στην πορεία και με άλλους. Νίκο, σε αυτή τη φάση δεν έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό να πούμε ότι θα βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο ο Ιβάν Σαββίδης και με τόσα χρήματα. Έτσι δεν είναι? Όχι, και συνήθως, τουλάχιστον αυτό γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, όταν τέλος πάντων βοηθούσε ο Σαββίδης, τέλος πάντων στήριζε οικονομικά, το ποσό γινόταν γνωστό αφού δινόταν. Δηλαδή δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση ότι θα δοθούν, ξέρω εγώ, 3 ευρώ και μπαίνανε 3 ευρώ. Ναι. Χρησιμοποιώ ένα τυχαίο ποσό. Κάνει ένα λόγο πάνω κάτω είναι και τώρα. Το θετικό στην όλη υπόθεση, και ήταν που το αναφέραμε και χθες και στην εκπομπή και με ρεπορτάζ στο ΠΑΟΚ 24, σε σχέση με χθες, ότι μέχρι χθες το πρωί δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Και αυτό είχε φέρει μια πολύ, πολύ μεγαλύτερη ανησυχία. Δηλαδή δεν υπήρξε ανταπόκριση ούτε για ναι θα βοηθήσω, ούτε για όχι θα βοηθήσω. Και αυτό είχε φέρει πολύ μεγάλη ανησυχία. Λογικό, ναι. Από το μεσημέρι και μετά, χθες, αυτό το κλίμα άλλαξε. Έτσι. Μένουν τώρα τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση. Μέχρι πριν από λίγα λεπτά. Το επόμενο βήμα είναι η θετική ανταπόκριση να μεταφραστεί σε χρήματα και σε πρώτη φάση όσον αφορά τον Μαργαρίτη τον Χρυσικόπουλο που έχουν το συμβόλαιο και στον ΠΑΟΚ θέλουν να είναι καλυμμένοι από όλες τις πλευρές, αν και το λέγαμε και χθες, ειδικά για τον Χρυσικόπουλο. Το να τρέξει μια διαδικασία προσφυγής, ο Λίνος Χρυσικόπουλος που έχει συμβόλαιο, η προσφυγή για να εκδικαστεί και να βγει απόφαση παίρνει κάποιους μήνες. Ναι. Έτσι. Όπως έχουμε πει, η συγκεκριμένη διοίκηση που έχει ισχύει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπογράψει μια λύση συνεργασίας με οποιονδήποτε, γιατί γενικότερα, το εξηγούσαμε και χθες, είναι μια διοίκηση η οποία ασκεί τυπικά τα καθήκοντά της. Δεν είναι διοίκηση που θα πάρει κάποιες μεγάλες αποφάσεις. Έτσι. Οπότε το θέμα του Χρυσικόπουλου, αν ο ΠΑΟΚ καλυφθεί στο κομμάτι το οικονομικό, από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει διάθεση από πλευράς ΠΑΟΚ να αφαιθεί ο Χρυσικόπουλος να φύγει. Σίγουρα το ενδιαφέρον της ΑΕΚ εννοείται ότι υπάρχει για τον Χρυσικόπουλο, αλλά σήμερα που μιλάμε, έτσι, και πάντα κρατάω ένα μικρό καλάθι, γιατί αυτά αλλάζουν πάντα, δεν νομίζω ότι ο Λίνος μπορεί να φύγει από τον ΠΑΟΚ σήμερα και να συνεχίσει την ΑΕΚ με τέτοια δεδομένα. Τώρα, αν εμφανιστεί η ΑΕΚ και δώσει λεφτά, είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι. Αλλά γι' αυτό δεν νομίζω να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Υπάρχει, Νίκο, η επιθυμία του Ιβάν Σαββίδη για ορισμένα πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο? Δεν έχει γίνει τόσο λεπτομερής κουβέντα μέχρι τώρα. Αυτό το οποίο έγινε πες και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αισιοδοξία είναι ότι ο Σαββίδης ήταν ενήμερο πια πες ουσιαστικά ασχολήθηκε με το κομμάτι της ΣΚΑΕ. Λέγαμε και χθες ότι έχει καλή μια πλήρης ανάλυση στους συνεργάτες του που έχει να κάνει με την κατάσταση στην οικονομική αυτή τη στιγμή, με τα χρέη που υπάρχουν, με τον τρόπο που μπορεί η ομάδα να προχωρήσει την επόμενη ημέρα. Mm-hmm. Μέχρι χθες λοιπόν το πρωί ο Σαββίδης δεν ήταν ενήμερος για τίποτα. Δεν είχε άλλες προτεραιότητες και όλα αυτά. Από το μεσημέρι και μετά λοιπόν που ενημερώθηκε για την κατάσταση διαμείνει στους συνεργάτες του ότι okay, να προχωρήσουμε να βοηθήσουμε εκεί. Τώρα τα επόμενα βήματα, αυτή η ερώτηση που μου κάνεις, ας πούμε, νομίζω ότι είναι επόμενη
επόμενα βήματα. Ναι. Σε πρώτη φάση, εφόσον μπει ένα ποσό στην ΚΑΕ και αρχίζουν να τρέχουν λίγο να πληρωθούν κάποιες οφειλές στους παίκτες που έχουν ακόμα συμβόλαιο και αρχίζει να τρέχει μια κατάσταση, ανάλογα και το ποσό που θα μπει ξαναλέω, αρχίζει να τρέχει και μια διαδικασία τακτοποίησης παλαιότερων οφειλών, μετά πάμε στο επόμενο βήμα. Έχει χρόνο πάω για αυτό το κομμάτι που λες, Σέργιο. Γιατί η 6η Σεπτεμβρίου είναι περίπου ένα μήνα από τώρα. Ναι, ναι. Που λύγει η θητεία αυτής της διοίκησης. Τώρα, μέχρι τότε, αν έχει τρέξει όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, και έχει διαδικασία και να πάρει και ένα προπονητή και να αρχίσει να κάνει ρόστερ, μετά τις 6 Σεπτεμβρίου θα έχει το χρόνο για να κάνει μια καινούργια διοίκηση, τέλος πάντων. Αυτό που ξέρω μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, βλέπετε ότι σε όλα λέω μέχρι τώρα, γιατί τα δεδομένα πολλές φορές μπορούν να αλλάξουν. Βέβαια. Βέβαια. Όταν μιλάμε για ανθρώπους που έχει επιστρατεύσει ο ΑΣ για την επαφή με την πλευρά Σαββίδη, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε, μιλάμε για τον κύριο Φρακούλη Φράγκο και για τον κύριο Λισταρίδη. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, και θα μου κάνει εντύπωση αν αλλάξει, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν αναλάβει αυτήν την ευθύνη, να το πω. Ας το πούμε ευθύνη. Και δεν έχουν την... δεν έχει γίνει καμία κουβέντα και ούτε έχει εκφραστεί από τους ίδιους η διάθεση για να έχουν θέση στο ΔΣ της μιας επόμενης διοίκησης. Ούτε οι ίδιοι φαίνονται ιδιαίτερα θετικοί. Αλλά αυτό ξαναλέω σήμερα. Μιλάμε ναι. 9 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα αν αλλάξει κάτι είναι μια άλλη κουβέντα. Πάντως η ουσία είναι ότι φαίνεται και πάλι ότι ο Ιβάν Σαββίδης δεν θα αφήσει την ομάδα στη μοίρα της. Ναι. Ναι. Με απλά λόγια. Αυτό που λέγαμε χθες, ότι στο πίσω μέρος του μυαλού όλων μας υπάρχει ότι έστω και την ίστατη στιγμή, και τελικά φαίνεται ότι δεν είναι ίστατη, δηλαδή δεν είναι 15 του Σεπτεμβρίου, αρκετά πιο νωρίς, σε ένα διάστημα που, εντάξει τώρα Νίκο, προλαβαίνεις να φτιάξεις ομάδα. Ακόμα προλαβαίνεις. Πρόσεξε. Αν το ΠΑΟ καταφέρει σήμερα που μιλάμε, έτσι, μέσα στις επόμενες άμεσες ημέρες, να εξασφαλίσει το Χρυσόπουλο, εξασφαλίσει το Μαργαρίτη, ίσως το Σχίδα και το Τσόχλα, έχει μια τετράδα παικτών Ελλήνων που αποτελούν μια βάση. Προχωράει με έναν επόμενο προπονητή και μπορεί στη συνέχεια, εφόσον έχει ποσό και σημαντική παράμετρος πάντα, κανονίσει το κομμάτι των παλιότερων οφειλών, δηλαδή αρχίζει να τρέχει για κανονισμούς, έτσι, για να μην κινδυνεύει με απαγορεύσεις μεταγραφών και μπορεί να κάνει μια ομάδα τέλος πάντων με αυτά τα δεδομένα. Νομίζω ότι έχει ακόμα το χρόνο για να κάνει κάτι καλό. Αυτό για να το κάνει όμως θέλει χρήματα. Έτσι. Νίκο, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο χρέος. Εντάξει. Δεν βάζω τα χρήματα του Ιβάν Σαββίδη. 99,9% δεν πρόκειται να τα ζητήσει ποτέ, λογικά. Εντάξει, έτσι λέει το δικό μου το μυαλό. Το ποσό αυτό που υπάρχει, το χρέος, 2,5 εκατομμύρια, 3, μπορεί με ένα σωστό προγραμματισμό να μπει η ομάδα σε μια διαδικασία να αρχίσει να το μειώνει χωρίς να δημιουργεί καινούργια, ή είναι ένας φαύλος κύκλος? Κοίταξε. Για να μην είναι φαύλος κύκλος, πρέπει η ομάδα να έχει χρήματα, παύλα, έσοδα. Λοιπόν, το ποσό το οποίο μιλάμε είναι 3 και κάτι, τα οποία έχουν να κάνουν τα μισά και παραπάνω είναι σε οφειλές παλαιότερες, έτσι, που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σε ατζέντες, σε παίκτες και όλα αυτά. Ναι, ναι. Και κάτω από το μισό, κάτω από το μισό ποσό που συζητάμε, είναι οφειλές προς το δημόσιο. Οι οφειλές προς το δημόσιο, με τις κατάλληλες κινήσεις, ρυθμίζονται. Σωστά. Έτσι. Και σύντο ότι υπάρχει και αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο το κοινού, το οποίο νομίζω δεν έχει περάσει ακόμα, αλλά είναι να περάσει, με τις 120 δόσεις. Ναι. Έτσι. Το κομμάτι λοιπόν αυτό, νομίζω ότι πάντα πάλι και εκεί χρειάζεται ένα ποσό ως κεφάλαιο, αλλά δεν είναι ένα ποσό ως κεφάλαιο το οποίο είναι τεράστιο. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να δώσεις 500.000 ως κεφάλαιο. Mm-hmm. Έτσι. Και βγαίνει μια ρετήση. Το κομμάτι το οποίο σε καίει λίγο παραπάνω έχει να κάνει με τις οφειλές προς παλιούς παίκτες, γιατί εκεί χρειάζεται κεφάλαιο για να τρέξει διακανονισμούς. Συν το ότι για να φτιάξεις λίγο ξανά την αγορά προς το πρόσωπό σου, θα έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, πρέπει να δώσεις κάποια χρήματα για να ξεκινήσει ο διακανονισμός, και μετά τον διακανονισμό σε ένα νορμάλ χρονικό πλαίσιο, περίπου μια σεζόν πάνω κάτω, έτσι γίνεται η δουλειά, να τον τηρείς και να πληρώνεις. Αν τα κάνεις αυτά, πληρώνεις. Συν το ότι πρέπει όμως να σκεφτόμαστε ότι πρέπει πάλι να πληρώνεις ουσιαστικά
δύο ομάδες, έτσι. Ναι. Και να έχεις μια διαδικασία τέτοια στην οποία ναι μεν μπορεί να σε στηρίζει ο Σαββίδης, okay, αλλά πρέπει και εσύ να δημιουργήσεις πια μια κατάσταση τέτοια που να έχεις το δυνατόν περισσότερα έσοδα. Από χορηγίες, από τηλεοπτικά, από εισιτήρια. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι εδώ που έχει φτάσει ο ΠΑΟΚ, okay, ναι, έχει το Σαββίδη ο οποίος στηρίζει, που είναι από δίπλα και θα δύσκολα βάζει πλάτη και όλα αυτά. Ωραία. Το θέμα είναι ότι πρέπει και ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά, αν θέλει να προχωρήσει, να μπει σε μια διαδικασία τέτοια που να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αυτάρκης. Το ξέρω, δεν είναι εύκολο στο μπάσκετ. Το ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά πρέπει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Το να βάλεις ένα χορηγό στη φανέλα και να σου δώσει ένα ποσό είναι καλό. Το να καταφέρεις όμως να έχεις διάφορους χορηγούς και να φέρεις διάφορα ποσά. Να έχεις τέλος πάντων μια ενεργή βάση κόσμου η οποία θα σε στηρίζει. Να πας επίσης να έχεις μια βάση επιχειρηματιών τέλος πάντων οι οποίοι θα πάρουν ξέρω εγώ τα ακριβά διαρκείες, θα τα εξαντλήσουν όλα. Θα πάρουν όλα τα box που υπάρχουν γύρω από το... Αυτά όλα είναι έσοδα. Θα πρέπει να πάω λοιπόν σε κάποια φάση, εφόσον βγει από αυτό το τέλμα που είναι τώρα, έτσι, να αρχίσει να λειτουργεί έτσι και να ενεργοποιήσει όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Αυτό είναι για μένα από όλα τα οποία, από όλα όσα συζητάμε για την προηγούμενη διοίκηση, αυτό ίσως να είναι το μεγαλύτερο της λάθος. Το ότι δεν κατάφερε ποτέ να δημιουργήσει μια πολύ δυνατή βάση, γιατί μιλάμε τόσο καιρό για το μπάσκετ, το πάω και τα προβλήματα που έχει, και έχουμε αφήνουμε εντελώς την απέξω την όλη βάση που έχει από πίσω. Ναι. Δηλαδή, όταν, λέω ένα παράδειγμα, όταν στην ΠΑΕ υπάρχει 22.000 κόσμος ο οποίος παίρνει διαρκείας, έτσι, εγώ δεν σου λέω ότι μπορείς να έχεις 8.000 διαρκείας στο μπάσκετ, όχι, δεν μπορείς να έχεις. Μπορείς να έχεις 2.000 διαρκείας και μία βάση 50 ανθρώπων, 100 ανθρώπων, που είναι δυνατοί οικονομικά και είναι παοξίδες και να σε στηρίζουν, όχι να σε στηρίζουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πας ένα ταξίδι. Να σε στηρίζουν στη λογική ότι να πάρουν ένα booth, τέλος πάντων, που είναι γύρω-γύρω από το γήπεδο, που είναι ακριβό και να διαφημίζονται από εκεί. Να στηρίξουν τέλος πάντων με τις εταιρείες τους και με τη διαφήμιση μέσα από τον ΠΑΟΚ. Αυτή τη λογική λέω. Δηλαδή το νούμερο δεν είναι αν έχεις τους ανθρώπους για να το τρέξουν και την όρεξη για να το κάνεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο δύσκολο. Καταλαβαίνω ότι γενικότερα στο μπάσκετ η κατάσταση είναι τέτοια που δεν επιτρέπει και πολύ μεγάλη ισοδοξία, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη βάση ανθρώπων από πίσω. Έχει πολύ μεγάλη βάση. Εντάξει, την πήγαμε αν λίγο... λοιπόν βγει από αυτό το τέλμα, ναι, νομίζω ότι τα επόμενα βήματα μπορούν να γίνουν. Απλά αν ο ΠΑΟΚ μια ζωή στηρίζεται στη λογική ότι έλα μωρέ ο Σαββίδης να αποδούμε και θα στηρίξει, δεν θα σωθεί ποτέ, να ξαναφτάσει στο ίδιο στάδιο και δεν θα βρει ποτέ λύση. Ναι. Το πήγαμε λίγο μακριά γιατί τη στιγμή τώρα αυτή ο ΠΑΟΚ έχει στο ρόστερ δύο παίκτες. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε που και μια κουβέντα πέρα από την επικαιρότητα, γιατί νομίζω δεν έχει νόημα αν αυτή η κατάσταση, μακάρι δηλαδή να σωθεί το καράβι φέτος, αλλά το να υπάρχει και του χρόνου τέτοια εποχή γερή να είμαστε η ίδια κουβέντα και να συνεχίζεται, νομίζω δεν εξυπηρετεί ιδιαίτερα και ο κόσμος όλο ένα και απομακρύνεται. Ακόμα και αυτοί που είναι πιστοί στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Αλλά ας δούμε πώς θα γίνει η κατάσταση τώρα στα κοντά, να αρχίσει να φαίνεται ομάδα ο ΠΑΟΚ με προπονητές, με παίκτες και να αρχίσει να λειτουργεί. Και να δει μετά η ομάδα που θα κληθεί να οδηγήσει την ομάδα στη νέα σεζόν, πώς θα μπορεί σιγά σιγά, γιατί αυτά δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Να καταλάβουμε ότι εγώ συμφωνώ ότι υπάρχει η Βάν Σαββίδη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας οικονομικά. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το μπάσκετ μπορεί να έχει την υποστήριξη του Σαββίδη και να λειτουργεί καλά και όχι να περιμένει τη στήριξη του Σαββίδη για να λειτουργεί. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε κατά την όλοι. Ναι. Ότι ναι μεν ο Σαββίδης είναι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, έχει πολλά χρήματα, έχει στηρίξει τον μπάσκετ πολλά χρόνια τώρα, ναι, πολύ ωραία. Έτσι, αλλά δεν γίνεται μόνιμα όταν υπάρχει πρόβλημα να χτυπάει τον μπάσκετ την πόρτα του Σαββίδη για να περιμένει από εκεί την βοήθεια. Το να το υποστηρίζει είναι κάτι πολύ θετικό. Το να το στηρίζει για να περιμένουμε τα πάντα από εκεί, νομίζω ότι μας έφτασε σε αυτό το σημείο. Και πρέπει πλέον να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα με την υποστήριξη του Σαββίδη. Και όχι με την στήριξη μόνο. Η ομάδα, Νίκο, η ομάδα έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο για τον χρόνο. Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι από πέρσι το περσινό συμβόλαιο που υπέγραψαν οι 11 ομάδες της Basket League με την ΕΡΤ ήταν διαιτές. Mm-hmm.
Μάλιστα. Γιατί διατέ συμβόλαιο να μιλάμε όταν χθες ο κύριος Αυγιαννάκης έχει πει και επίσημα στη συνέντευξη, νομίζω, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αθήνας, ότι μιλάμε για μία αλληλογισμένη μείωση. Αυτά είναι αλληλογισμένη μείωση. Ναι. Δηλαδή, να έχεις ένα αντιδοτικό συμβόλαιο που σου δίνει 5 εκατομμύρια ευρώ και να πάχα 4, οκ, τα κουτσοφέρνεις. Βγάζεις μια άκρη. Εκεί όχι, ναι. Σου αλλάζει τον προϋπολογισμό σου. Ναι. Το να έχεις ένα αντιδοτικό συμβόλαιο που έχει 250 χιλιάρικα και να πάρεις τα 200 ή να πάρεις τα 180, αντιλαμβανόμαστε ότι έχει θέμα. Ναι. Μάλιστα. Από πέρσι υπάρχει αυτή η συμφωνία, αλλά ό,τι συμφωνία υπήρχε από πέρσι με την ΕΡΤ, το έχουμε καταλάβει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ πλέον, είναι ερωτηματικό. Είναι ερωτηματικό, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Άντε να δούμε. Γενικά και στο μπάσκετ, όπως βλέπετε και στη Super League, στο μπάσκετ ένα παραπάνω, επειδή ξεκινάει το ποτάμι, μας συνήθως φέτος ξεκινάει τέλη Σεπτεμβρίου, πιο νωρίς. Ξεκινούσε αρχές Οκτωβρίου. Εκεί κάπου στα αρχές μέσα Σεπτεμβρίου πια, θα ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται και με το τηλεοπτικό. Και στο κομμάτι του τηλεοπτικού το οποίο συζητάμε, να έχουμε στο μυαλό μας ότι το τηλεοπτικό μπορεί να έρθει και να είναι ένα χίποσο, αλλά μπορεί να είναι χωρημένο, έτσι. Σε διάφορες προσωπές. Δεν τα έχουμε και αυτό στο νου μας. Ναι. Για να υπάρχουν υπογραφές και κανονισμούς. Λογικό. Γιατί το τηλεοπτικό, ό,τι και να είναι, θα έρθει. Θα είναι 1 ευρώ, 2 ευρώ, 3, 5, 10, όσα είναι, θα μπουν. Έτσι. Είναι μόνιμη εποδός σε τέτοιες καταστάσεις το να εκχωρούνται εγγυημένα χρήματα σε παλιές εμφυλίες ώστε να υπογραφούν οι κανονισμοί. Ωραία, Νίκο. Ανυπομονείς για έναρξη 5η σεζόν Peaky Blinders ή όχι, δεν είσαι φαν? Πότε είναι? 25 Αυγούστου. Α, τα κοντά είναι. Ναι, ναι, φτάσαμε. Δεν ήξερα ότι είναι 25 Αυγούστου, πρώτα αλήθεια. Γι' αυτό είμαι εγώ, για να συνημερώνω. Για να συνημερώνω. Μπράβο, Στέλιο μου, χαίρομαι, χαίρομαι. Θα είναι αυτή η σεζόν και ακόμα δύο. Λένε τα ρεπορτάζ. Κάνει και άλλες δύο. Ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε αυτή και άλλες δύο. Νομίζω ότι πρέπει, Στέλιο μου, να κάνουμε αυτή. Άντε και μία ακόμα. Το άλλες δύο νομίζω θα φεντωθούμε μετά. Θα την βγάλουμε την άκρη. Εντάξει, Νίκο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Μοσχοβίτη. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα να επιστρέψουμε με όλα τα υπόλοιπα. Οι φίλοι της Honvent έβαλαν πανό της Ουγγρικής στην γέφυρα της Βουδαπέστης. UEFA Μαφία. Ναι. Για όλα αυτά που έγιναν με την Καϊόβα. Όταν κάνουν αυτά οι φίλοι του ΠΑΟΚ, αγάπη. Τα UEFA Μαφία της Honvent. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο μισάωρο του σημερινού ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4 και γενικότερα της εβδομάδας. Από Δευτέρα θα έχουμε συνδέσεις και με Ολλανδία, θα είναι και ο Σταύρος. Γενικότερα θα πούμε για τα καλά στο κλίμα του πολύ μεγάλου αγώνα του Άγιαξ με τον ΠΑΟΚ. Μέχρι τότε, αγάπη, επειδή δεν υπάρχει Super League, θα τη βγάλουμε με την Premier League. Θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα. Μία υπομονή, Στέργιο. Μία υπομονή. Liverpool Norwich στις 10. Αύριο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σάββατο, West Ham Manchester United, Manchester City, Bournemouth Sheffield, Burnley Southampton, Crystal Palace Everton, Watford Brighton, Tottenham Aston Villa. Κυριακή, Leicester Wolves, Newcastle Arsenal, ωραίο παιχνίδι. Και φυσικά Manchester United Chelsea στις 6.30. Μεταξύ διάβαζα, έχει ένα κατάστημα, το δείξω, ένα εστιατόριο μπαρ, ο David Luiz στο Λονδίνο. Ναι. Και όσο να πει, τσατίστηκαν λίγο οι φίλοι της Chelsea που πήγε στην Arsenal. Ναι. Και βρήκαν τρόπο να του κάνουν ζημιά γράφοντας κακές κριτικές στο διαδίκτυο. Αυτά, ναι, και σκέφτηκα αστραπή ότι όταν τα κάναμε αυτά εμείς για τον Κομίνη. Όταν τα κάναμε αυτά με τις κριτικές, παιδιά. Δεν είχαν ακόμα ίντερνετ στο Λονδίνο. Έτσι, πέστα ρε Στέργιο, πέστα. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχουν γίνει εδώ αυτά. Δεν θυμάμαι το όνομα του μαγαζιού, θα το βρω. Κάπου ήταν προς Λευκάδα. Όχι Λευκάδα. Ηγουμενίτσα. Α, Ηγουμενίτσα. Ναι, ρε, ζει. Μιλάμε, εντάξει. Σε μία ώρα είχε επικά σχόλια. Επικά σχόλια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή του στείλω ότι απαράδεκτο μαγαζί
σου φέρνει το φραπέ ο σερβιτόρος, αλλά μετά το παίρνει πίσω και το ξαναφέρνει μετά, αλλά τελικά το ξαναφέρνει πίσω. Ή χρειάζεται 20 λεπτά για να αποφασίσει πότε σου. Εντάξει. Αυτά ήταν τα light σχόλια. Γενικότερα έγινε δουλίτσα. Υπήρχε μια μάχη με τους φίλους Κομίνη και τους φίλους του ΠΑΟΚ. 5 αστέρια οι φίλοι Κομίνη, 1 αστέρι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Γιατί πλάκα-πλάκα δεν είναι και τόσο απλό να πέσει η βαθμολογία σου στο διαδίκτυο. Κοίτα, οι φίλοι Κομίνη είναι και πολλοί. Γιατί ενώθηκαν, κατάλαβα. Ήταν από διάφορα ταμπλό, ρε παιδί μου. Δεν ήταν από μια κατεύθυνση. Ναι, απλώς κινητοποιήθηκαν εκεί της τοπικής κοινωνίας. Ναι, ενώ η κατά Κομίνη ήταν συγκεκριμένη. Ότι τέτοια κοκτέιλ δεν πίνεις πουθενά αλλού, που φτιάχνει ο Γιώργος, ας πούμε. Από κάτω μπαίνανε. Όπως αυθόρμητα υπήρξαν αρνητικές κριτικές, έτσι αυθόρμητα υπήρξαν και θετικές, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αισθάνθηκαν την ανάγκη οι άνθρωποι να τονώσουν το μαγαζί της τοπικής κοινωνίας και να απαντήσουν στις κακές κριτικές. Που υπήρχε τότε. Υπήρχαν τότε. Προσπάθειες των εκεί κατοίκων να πείσουν ότι το μαγαζί δεν είναι το Κομίνη. Που εγώ νομίζω. Α, ναι, το Μόση. Μόση Εσπρέσο Μπαρ. Σε κάποια φάση είχε ένα αστέρι. 5 αστέρια, 3-13, ένα αστέρι 300. Πω. Αν αυτό είναι μαγαζί, εγώ είμαι offside. Είπε ένας. Βρωμερό μαγαζί, μυρίζει ψαρίλα, γάβρο συγκεκριμένα. Συχνάζει ο κραπαπάς εκεί. Δεν ξαναπάω με τίποτα. Τράβα στο δικαστήριο και πες την αλήθεια. Η σερβιτόρα ήταν λίγο offside. Πολύ κακό το μαγαζί σας, βρήκα μίγα στον εσπρέσο μου. Έγραψε ένα παοξάκι. Γενικότερα, εντάξει, ήταν ωραία εκείνη η περίοδος. Ναι. Ωραία, τι λέμε τώρα, γιατί εκείνη την περίοδο ήμασταν στα κόκκινα. Όχι ότι το έχουμε ξεχάσει. Αλλά τέλος πάντων, πήραμε με αφορμή τα σχόλια των φίλων της Τσέλσι στο μαγαζί του Νταβίτ Λουίζ στο Λονδίνο. Πήγε στην Arsenal με τον Νταβίτ Λουίζ. Πήγε στην Arsenal. Και ο Λουκάκου πήγε στην Ίντερ. Ο Λουκάκου πήγε στην Ίντερ, ναι. Τελείωσε η μεταγραφική περίοδος στην Αγγλία. Με τον Ποκπά δεν έγινε κάτι. Έμεινε στη United. Ναι. Νομίζω είναι θετικό αυτό που κάνουν οι Άγγλοι, αγάπη. Σου λέει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ναι, θα κάνεις και τις μεταγραφές. Ναι. Για να μην επηρεάζονται μετά οι ισορροπίες. Ναι, καλό είναι. Και τελειώνει και γρήγορα. Δηλαδή τώρα, ναι, έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν παράθυρα για ελεύθερους και τα λοιπά. Δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ, αλλά γενικότερα η προθεσμία τελειώνει 8 Αυγούστου στις 5 ώρα μάλιστα. Μία μέρα δηλαδή πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν γίνανε πολλές κινήσεις, αλλά σίγουρα εκτός από τη Super League με τα καλά της και τα σχημά της, όλοι λίγο πολύ θα ρίχνουμε όποτε μπορούμε καμιά ματιά και στο νησί, γιατί μιλάμε για πρωταθληματάρα, εντάξει. Όποιον αγώνα και να δεις, πόσο μάλλον αγώνες που είναι οι μεγάλοι της Αγγλίας, πραγματικά χαίρεσε το ποδόσφαιρο, το περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξάγονται οι αγώνες. Γενικότερα μιλάμε για ένα πρωτάθλημα που το ελληνικό δεν θα το φτάσει ούτε στο 10% τα επόμενα 552 χρόνια. Ναι. Το έχουν φιλοσοφήσει οι άνθρωποι. Άλλο επίπεδο. Γι' αυτό και μέχρι και στο Τιμπουκτού βλέπουν Premier League και τα τηλεοπτικά έσοδα είναι απίστευτα. Και γενικότερα κινούνται σε άλλες ταχύτητες. Δηλαδή διάβαζα λίγο τις μεταγραφές της Bournemouth. Έδωσε για ένα παίχτη που δεν το ξέρω 22 εκατομμύρια ευρώ. Και γι' αυτό έλεγα χθες να μην ξυπνήσει κανένας και θέλει τον Ακπομ στα λεφτά της ρήτρας. Εδώ παραμένει ο Ακπομ, δεν νομίζω να πήγαινε πουθενά άλλου. Εντάξει, τώρα αν το ζητούσε η United ή η Chelsea. Καλά, άλλη κουβέντα. Αλλά αν το ζητούσε η Sheffield United, παράδειγμα, η οποία φέτος επέστρεψε στην Premier League, δεν νομίζω να το κουνούσε από εδώ Ακπομ. Αλλά επειδή το είδαμε και πέρσι, το βλέπουμε και φέτος, είναι εντυπωσιακός ο Βρετανός, να μην το ματιάξουμε. Ναι. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή, έτσι λέει η δική μου λογική, να πάρει και περισσότερα χρήματα και να μπει και μια μεγαλύτερη ρήτρα στο συμβόλαιο του. Γιατί είναι γνωστή η τρέλα που έχουν οι αγγλικές ομάδες για τους Άγγλους ποδοσφαιριστές. Και πάντα τους χρυσοπληρώνουν, είτε πρόκειται για τερματοφύλακες είτε για αμυντικούς. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν μιλάμε για επιθετικό, μπορεί εύκολα να δώσει μια ομάδα 20 και 30 εκατομμύρια. Στέγιο, παρότι το ποσό φαίνεται πολύ μεγάλο για μας, αλλά σε ενημερώνω ότι μάλλον βρήκε ομάδα Χατζηρίδης. Μάλλον. Πού λες να πηγαίνει? Πες χώρα.
Ρουμανία. Έλα ρε φίλε. Ρουμανία. Τζίτζι Μπεκάλι. Τον θέλει. Τον πήρανε, λέει, τηλέφωνο προχθές κάποιοι δημοσιογράφοι τον Μπεκάλι και τους είπε ότι πριν από λίγο δεν μπορούσα να σας απαντήσω γιατί μιλούσα με έναν στόπερ, τον Ευγέν Χατζερίδη. Ο οποίος Χατζερίδης είναι πολύ κοντά στην Στεάουα. Ο Τζίτζι Μπεκάλι, λέει, έχει μια-δυο μέρες για να πάρει την οριστική του απόφαση, αλλά φαίνεται ότι κλείνει τον παίκτη. Μπράβο στον Τζίτζι. Καλή επιλογή έκανε. Από τη στιγμή που έφυγε τον Πάκο, αγάπη. Ελεύθερος όλο αυτό το διάστημα ο Χατζερίδης. Δεν βρήκε την πρόταση που έψαχνε και περίμενε από την Ουκρανία. Ναι, ναι. Από τη Σαχτάρ και από την Δυναμό Κιέβου. Ναι, έβγαζε μια σιγουριά ότι θα βρει από εκεί πρόταση. Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν ικανοποιήθηκε και ο ίδιος ενδεχομένως. Και τελικά μάλλον πάει προς μια Ρουμανία. Χαρά. Την ώρα που. Καλή επιτυχία να έχει ο Ευγένιος. Που ο Επέδρο Ενρίκη έχει φτάσει στην Τουρκία από χθες το απόγευμα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Καϊσέρισπορ. Θυμίζουμε ότι μιλάμε για αγορά πλέον. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει περίπου 600.000 ευρώ στα ταμεία του για τον Ενρίκε. Για τριετέ συμβόλαιο μιλάνε οι Τούρκοι. Μάλλον έτσι και θα γίνει. Και ο παίκτης θα συνεχίσει εκεί μετά από τον Γενάρη του 2017. Γενάρη του 2017. Αν θυμάμαι καλά, που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Δύο δανεισμοί μεσολάβησαν στην Καραμπά και στην Αστάνα. Και ο Ενρίκε συνεχίζει στην Τουρκία. Δεν μιλάμε πλέον για δανεισμό, μιλάμε για αγορά. Ναι. Είχε και υποδοχή χθες από ό,τι είδα. Συνηθίζεται να λέγεται ότι δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή, αλλά δεν νομίζω να έχουμε επιστροφή Ερίκε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν νομίζω να έχουμε. Εντάξει, άλλωστε δεν είναι και μικρός ο Πέδρο, στα 29 είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Οπότε, μακάρι να τα πάει καλά στην Τουρκία. Είναι γεγονός ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα χαρούν πολύ, γιατί όντως έκανε γκέλα στον κόσμο, δικαιολογημένο νομίζω, ο Πέδρο Ρίκε. Δεν έκανε γκέλα στους προπονητές του, αλλά εντάξει. Όποτε κλήθηκε να βοηθήσει, το έκανε και γκολ πέτυχε και ασίστ έδωσε. Και ένα κατοσούρα προκαλούσε στην αντίπαλη ομάδα. Εκείνο τον γκολ νομίζω στον τελικό είναι που θα μείνει για όλους. Είναι το highlight νομίζω της παρουσίας στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, πάντα ένα γκολ που δίνει τίτλο. Αλλά και ένα μάτς με τον Αστέρα Τρίπολη, θυμάμαι, ένα 3-2. Όλα γενικά. Έβαλε και πέρσι έβαλε γκολ όταν επέστρεψε. Ακόμα και πέρσι, εντάξει, έβαλε 3 γκολ στο πρωτάθλημα. Έχει αυτό μερίδιο στην κατάκτηση του τίτλου. Σίγουρα. Μικρό μεν, αλλά έχει μερίδιο. Έχει. Γιατί ο δεύτερος γύρος, ειδικά όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς και μετά, ο ΠΑΟΚ έβρισκε γκολ από διάφορους παίκτες και ο Ενρίκη ήταν ένας από αυτούς. Σίγουρα έχει μερίδιο, σίγουρα είναι σημαντικός. Είναι αυτό που λες ότι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πει κακό λόγο για τον Ενρίκε στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά. Και ο ίδιος φεύγει με τις καλύτερες αναμνήσεις από εδώ. Το είπε και όλο στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Ολοκληρώνει, μάλλον συνεχίζει την καριέρα του στην Τουρκία. Και στον ημιτελικό με τον Πανιόνιο βοήθησε η Τούμπα. Στο 4-2. Όπου αγωνίστηκε μέχρι το 97. Γιατί είχαμε και την παράταση. Και για να το κλείσουμε, γι' αυτό έχει τόσα πολλά μηνύματα από συμπαίκτες του. Ο Χατσερίδης να ανακοινώσει ότι πάει στη Άουα, δεν νομίζω να ασχοληθεί κανείς. Άντε ο Σάχου φάνηκε μετά από αυτό που είπε για την καθυστέρηση στην προπόνηση, αν το μάθει ο Χατσερίδης, μπορεί να το κατάει μούτρα. Ναι. Από τις ωραίες συνεντεύξεις εκείνες του Σάχου μαζί με τον Κάνιας. Και πραγματικά εντάξει, γέλασαν και οι δύο πάρα πολύ όταν έγινε ερώτηση ποιος αργεί στην προπόνηση. Έδωσε ο Σάχου τον Χατσερίδη κανονικά. Και μετά το πήρε ο Κάνιας. Καλά, ο Κάνιας. Πού να τα αφήσει να πέσει εδώ. Και το ξέσκισε. Ναι, δεν υπάρχει. Και 20 λεπτά λέει και μισή ώρα. Ναι. Και δεν υπάρχει αυτός ο τύπος. Και γελούσαν κι άλλο ένα δεκάλεπτο οι δυο τους. Βγήκε το report της προπόνησης και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και πριν για τον Καντουρί. Mm-hmm. Ο οποίος ακολούθησε και σήμερα ένα δυνατό ατομικό πρόγραμμα φυσικής κατάστασης για να προφυλάξει τη μέση του. Στην οποία αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις το τελευταίο διάστημα. Θα συνεχίσει με ειδικές προπονήσεις προκειμένου να είναι στη διάθεση του προπονητή του. Και ουσιαστικά είναι αυτό που συζητούσαμε και με τον Σταύρο, ότι ο ίδιος είναι σε καλή κατάσταση, το παλεύει ατομικά και σε συνεννόηση με την ομάδα πάει σε ένα λίγο πιο διαφοροποιημένο πρόγραμμα για να είναι στο 100% όσο γίνεται την Δευτέρα και την Τρίτη για το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Απ' την άλλη, ο Βέρμπλουμ έμεινε στο γυμναστήριο για προγραμματισμένη αποφόρτιση μετά τη χθεσινή προπόνηση που την έβγαλε ολόκληρη μαζί με την ομάδα και ο Βέρμπλουμ μπαίνει σταδιακά κάποιες μέρες πιο δυνατά στο πρόγραμμα της ομάδας και μετά κατεβάζει λίγο ρυθμούς για να το πάει όσο πιο ομαλά γίνεται και να μπει. Και αύριο το πρωί
10 παρατέρατο η επόμενη προπόνηση της ομάδας στην Μεσήμβρια. Σήμερα δούλεψαν αρκετά και στην τακτική και στη φυσική κατάσταση. Έγινε και ένα μίνι οικογενειακό δίτερμα και στο ΠΑΟΚ 24 υπάρχει και ένα βίντεο από μια μονομαχία του Ζίβκοβιτς με το Σβιντέσκι, στην οποία ο Ζίβκοβιτς βγήκε νικητής. Λέγαμε νωρίτερα για το ΒΑΡ και το δοκιμή που θα γίνει στην Τούμπα σε φιλικό της ΚΑΠΑ 17. Σήμερα. Ναι, θα υπάρχει ΒΑΡ και στο φιλικό της Ξάνθης με τη Λάρισα στα Πηγάδια. Το φιλικό αυτό είναι την Κυριακή στο γήπεδο της Ξάνθης στα Πηγάδια. Οπότε θα έχουμε και εκεί μια δοκιμή του ΒΑΡ για να δούμε πώς θα κυλήσει η διαδικασία και στις φάσεις που θα κριθούν, που θα κριθεί σκόπιμο να δοκιμαστεί το ΒΑΡ, πώς θα τα πάει και το σύστημα σαν σύστημα και πώς θα τα πάνε αυτοί που θα κληθούν να χειρίζονται το ΒΑΡ. Στο ΒΑΡ θα βρίσκεται ο Στέφανος Κουμπαράκης και ασίσταντ ο Χρήστος Γιώτζιος στο φιλικό της Ξάνθης με την ΑΕΛ, που είπαμε έχει νέο προπονητή, τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο προηγούμενος μας αποχαιρέτησε. Ναι, μετά από λίγο καιρό. Παρουσιαστούν. Συνεχωρέθηκες. Όχι. Δεν θα πεις κρίμα τον προπονητή που έφυγε. Ή όχι, πραγματίας, δεν θα βρει κάτι άλλο. Α, μόνος σου του πάω κλαις κρίμα, στους άλλους επαγγελματίες είναι. Ή όχι ρε εσύ, αλλά για να έφυγε κάποιος λόγος θα υπήρχε. Κάτι θα είχε γίνει. Θα βρει την επόμενη στον καριέρα του, βρήκε και η ΑΕΛ προπονητή. Ας ελπίσουμε ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου θα μείνει εκεί για καιρό. Είναι φίλος σου? Δεν μου απασχολεί ιδιαίτερα να σου πω την αλήθεια. Γιατί ελπίζεις να μείνει για καιρό εκεί? Για να είναι καλή πορεία της ΑΕΛ, γιατί είναι μια καλή δύναμη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εννοείται, ρε, στηρίζω πλάκα. Μάλιστα. Ολοένα και λιγοστεύουν αυτοί που συμπαθούν την ΑΕΛ, να ξέρεις. Δεν πειράζει. Ενημερωτικά σου λέω. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε ΑΕΛ. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Μάλιστα. Είμαστε δίπλα τους. Αυτό ήταν που έλεγες πριν για το πανό των οπαδών στη Βουδαπέστη. Δεν θα υπάρξει τώρα κάποια τιμωρία από την UEFA, ας πούμε. Λογικά. Δεν νομίζω, ξέρω εγώ. Όχι, κάποιο, κάποιο πρόστιμο. Δεν νομίζω. Δεν μπορεί να συνδεθεί ένα πανό σε μια γέφυρα η UEFA με μαφία, την ομάδα. Η UEFA μαφία, εντάξει. Στην δεξή, η Κραϊόβα όντως τιμωρήθηκε, λέει, με 2 σημεία αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών. Ενώ είχε πέσει κροτίδα στο παιχνίδι και είχε τραυματιστεί διαιτητής. Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν. Τι να πω, ξέρω. Υπήρχε και η μία ώρα διακοπή. Εδώ, Στέργιο, για πολύ λιγότερα γίνονται, υπάρχουν χειρότερες ποινές. Ναι. Η UEFA λίγο κάτι. Πάντως, το ΠΑΟΚ θα δεχτεί σίγουρα κανένα πρόστιμο. Γιατί πάλι δεν υπήρχαν διάδρομοι στην Τούμπα. Τα διαζώματα, Και δεν πρόκειται να υπάρξουν ποτέ διάδρομοι. Αυτό πιάρει. Πόπο. Δεν θέλουμε, ρε φίλοι, να βάλουμε. Μα δεν γίνεται. Έχουμε... Εσύ να γίνει. Δεν μπορούμε, δεν. Ναι, δεν γίνεται. Είναι το κλασικό, πιστεύω, ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει προγραμματισμό. Τσεκάρουν ημερομηνία και λένε, όπα, ευρωπαϊκό. Βάζουμε αυτό το ποσό στην άκρη. Η μόνη περίπτωση να υπάρχουν διάδρομοι. Δεν γίνεται, ρε. Είναι να βάλουν κάγκελα γύρω-γύρω και να κάνουν ένα διάδρομο με κάγκελα. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μας. Και όχι μόνο στην Τούμπα. Γενικά πληρώνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι πραγματικά στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Έχουμε συνηθίσει αλλιώς. Θέλει να κάτσει ο άλλος στο διάδρομο, ξέρω εγώ. Εκείνη το διαρκεία του ενδεχομένως. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Αλλά εντάξει. Κοίτα, Σαριό, μερικοί εκφράζουν την σιγουριά, θα το πω, ότι δεν υπάρχει ρευστό στον ΠΑΟΚ, ωραία. Αλλά προφανώς δεν ισχύει αυτό και θα πληρωθεί το πρόστιμο. Τελευταίες μέρες η Μασαβίδη περνάμε τώρα. Ετοιμάσου για πολύ δύσκολα. Φεύγει. Δεν έχει στον ήλιο μοίρα ο άνθρωπος. Κλείνει τη μία επιχείρηση. Πρόβλημα ρευστότητας, κλείνουν επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει ρευστό. Πουλάει το σπίτι του για να επιβιώσει. Α, σωστά και αυτό. Θα πουλήσει τον ΠΑΟΚ, θα ζητήσει πίσω ό,τι λεφτά έβαλε. Δεν είναι τα πράγματα κάποιοι έτσι. Ναι. Δύσκολα πράγματα, Στέργιο. Δηλαδή, αν διαβάζει κάποιος συγκεκριμένα 2-3 ιστοσελίδες, αυτό καταλαβαίνει. Ναι, ρε, μα το λένε κιόλας. Και επιμένουν. Λες να ζητήσει ιδανικά ο Ιβάν Σαββίδης από κάποιον βοηθό του Φεραίρα, για τον Φεραίρα. Μπορεί να γίνει κι αυτό. Έχει συμβεί αυτό σε ομάδες. Μπορεί να γίνει. Να πει και ο Ιβάν, έχεις να μου δώσεις 200.000 ευρώ να τη βγάλω. Έχω θέμα. Δεν ξέρω, έχω θέμα ρευστότητας. Υπάρχει... Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ναι, σίγουρα. Απλώς εγώ σας είπα ότι κρατάω μερικά πράγματα και τις επόμενες μέρες θα απαντήσω λίγο σε έναν συμπαθέστατο συνάδελφο από την Αθήνα. Ετοιμάζεσαι. Ετοιμάζομαι, ναι, και θα κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Γιατί ο Φουκαράς
δεν το έφτασε να εξυπνήσει τον Άρη, που είναι δικαίωμά του. Mm. Φρόντισε να πετάξει μέσα στο κείμενο 20 μπηκτές για τον ΠΑΟΚ. Πότε έγινε αυτό? Μετά την πρόκριση του Άρη της ομάδας της Λεμεσού. Μάλιστα. Και έφτασε σημείο να πει το εξής, δηλαδή μιλάμε τώρα για παγκόσμια πρωτοτυπία. Ότι θεωρώ άδικο, έγραψε ο συνάδελφος, να βγαίνουν οι ομάδες στην Ευρώπη βάσει της κατάταξής τους. Θεωρώ, λέει, πιο δίκαιο να βγαίνουν βάσει της επιθυμίας τους να παίξουν στην Ευρώπη. Άρα ο Άρης, επειδή έχει πολύ επιθυμία να παίξει στην Ευρώπη, ναι, είναι άδικο να βγαίνουν οι ομάδες βάσει της κατάταξης. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή θέλω γιατί να λέει παίξω... ορισμένες ομάδες που βγαίνουν δεν θέλω να παίξω. Δεν δίνουν σημασία στην Ευρώπη. Γιατί λέει έχει ντέρμπι μετά στο πρωτάθλημα. Ωραία ρε παιδί μου, δηλαδή βάζω μια κλίμακα και λέω με το 10, με όριο το 10 θέλω να παίξω 5. Άρα... Έξω, θα παίξω Άρης. Μπαίνω έξω. Και ας είναι και στη Β' Εθνική. Θέλω να παίξω 9, μπαίνω, έτσι. Δηλαδή το διαβάσαμε και αυτό, ναι, ότι είναι άδικο να βγαίνουν οι ομάδες στην Ευρώπη βάσει κατάταξης. Καλό. Πρέπει να βγαίνουν, λέει, με βάση το πόσο θέλουν να βγαίνουν. Είναι μια καινοτομία που θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Σου λέω, θα βάζαμε ένα ώρα 10 και θα λέγαμε, θέλω να παίξω 2. Ορισμένοι δημοσιογράφοι της πρωτεύουσας, σε αυτές τις προτάσεις, παύλα, ιδέες που έχουν, είναι μίλια μπροστά από εμάς. Τέλος πάντων, θα αναφερθούμε. Περιμένω κάτι ακόμα λίγο. Τι περιμένεις, ρε Στέλιο, περιμένω κάτι ακόμα. Περιμένω να συμπληρώσει με δεύτερο. Να συμπληρώσει κι άλλο. Δεν μπορεί να συμπληρώσει γιατί τελειώνουν τα ψωμιά. Θα ασχοληθεί πάλι με τον Άριο συγκεκριμένο όταν θα φτάσει στο παιχνίδι της Τούμπας. Πέμπτη αγωνιστική. Μάλιστα. Εντάξει. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, στο Άριο στις 5 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για τους κατοίκους του εξωτερικού για τον επαναληπτικό του Άμστερνταμ. Σήμερα το απόγευμα στις 5 θα είναι στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. 25 ευρώ τα εισιτήρια για τα sectors 4.17 και 4.18 μέχρι εξαντλήσεως και 39 τα first category tickets. Φαντάζομαι είναι τα αντίστοιχα όπως τα δικά μας που ήταν στα επίσημα που τα επέστρεψαν, ναι, οι Ολλανδοί που μάλλον δεν ήθελαν να ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη αρχές Αυγούστου, όπως έλεγαν οι Ολλανδοί reporter. Κοίταξε, και γενικότερα οι Ολλανδοί δεν μετακινούν πολύ κόσμο στα εκτός έδρας. Και ο κάθε λογαριασμός έχει τη δυνατότητα να αγοράσει μόνο ένα εισιτήριο. Γιατί πολλοί θέλουν να αγοράσουν 2 και 3, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα από ό,τι διαβάζουμε και στην επίσημη ενημέρωση. Το σύστημα ανοίγει σήμερα το απόγευμα στις 5 και κλείνει τη Δευτέρα το απόγευμα στις 7. Ναι. Δεν νομίζω βέβαια ότι θα φτάσουμε μέχρι τη Δευτέρα. Δύσκολα. Αλλά αυτά ισχύουν. Στο ΠΑΟΚ24 υπάρχει και όλη η ανακοίνωση. Για, αν θέλετε να έχετε όλες τις λεπτομέρειες, για να προβληθείτε εισιτήριο. Υπάρχουν και εκδρομές από τους συνδέσμους. Σιγά σιγά κορυφώνονται οι ετοιμασίες. Γενικότερα θα έχει ο ΠΑΟΚ ένα πολύ δυνατό πυρήνα στο Άμστερνταμ. 2% τα εισιτήρια. Νομίζω θα είναι και παραπάνω οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για να βιώσουμε όλοι μας μια πολύ πολύ μεγάλη πρόκριση. Αλλά θα δούμε τα πράγματα. Έχουμε ακόμα 2-3 μέρες. Να δούμε πώς θα δημορφωθεί η κατάσταση στο αγωνιστικό τμήμα. Ξαναλέω, η δική μας αίσθηση είναι ότι δεν θα αλλάξει πράγματα ο Αμπέλ Φερέιρα σε επίπεδο προσώπων. Ναι. Σε τακτικής μπορεί να αλλάξει πολλά. Αλλά σε επίπεδο προσώπων δεν νομίζω, όπως διάβασα, να μείνει εκτός ο Μπίσεσβαρ για να μπει ο Λιμιός. Δεν προκύπτει πουθενά. Εκτός αν μιλάει ο συνάδελφος απευθείας με τον Αμπέλ Φερέιρα, κάτι το οποίο αποκλείω. Γιατί δεν γνωρίζει αγγλικά, οπότε δεν ξέρω πού έχει αυτή την πληροφόρηση. Ούτε νομίζω να μπει ο Σβιντέρσκι δίπλα στον ΑΚΠΟΜ και να πάει στα αριστερά ο Πέλκας και να φύγει για την ενδεκάδα ο Μπίσεσβαρ. Δεν νομίζω, ξαναλέω, θα τα δούμε και στις επόμενες μέρες, αλλά θεωρώ σίγουρο σχεδόν, αν είναι όλοι υγιείς, ότι θα δούμε την ενδεκάδα της Τούμπας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι του ΠΑΟΚ και τακτική ίδια. Αυτό θα αλλάξει. Και ας ελπίσουμε αυτό που λέγαμε και με τον Σταύρο την πρώτη ώρα. Να κάνουν όλοι το καλύτερο παιχνίδι που μπορούν, να αποφύγουν τα λάθη, να βοηθήσουν περισσότερο αυτοί που θα μπουν από τον πάγκο σε σχέση με τη βοήθεια που πήρε ο ΠΑΟΚ από Αυγούστο, Λιμιό και Στόχ στο παιχνίδι της Τούμπας, γιατί δεν περισσεύει πραγματικά κανένας την Τρίτη και οι 14 που θα παίξουν θα πρέπει να είναι αλάνθαστοι. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το παιχνίδι, το οποίο επίσης είναι δύσκολο να το προσεγγίσει κανείς, όπως λέγαμε και για το παιχνίδι της Τούμπας. Τονίζαμε ότι
δεν έδειχνε τίποτα ότι μπορεί να πάει στο 0-0 όπως και έγινε. Νομίζω το ίδιο ισχύει και για το παιχνίδι του Άμστερνταμ. Η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει ένα γκολ, το οποίο όμως δύσκολα θα αποδειχτεί αρκετό, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο Άγιαξ θα μείνει στο 0. Δεν είναι απίθανο, αλλά φαντάζει δύσκολο. Άρα ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ να πρέπει να βρει δύο γκολ, είτε για να πάρει τη νίκη με 1-2, είτε για να πάει το μάτς στην παράταση και να δούμε μετά πώς θα δημορφωθεί το παιχνίδι. Δεν αποκλείται τίποτα, αλλά η προϊστορία των αγώνων ΠΑΟΚ και Άγιαξ έχει γκολ σε όλα τα παιχνίδια και από τις δύο ομάδες. Άρα και με βάση την τακτική συμπεριφορά και το DNA των ομάδων και τη φιλοσοφία τους, δύσκολα θα δούμε παιχνίδι στο 1-0, 0-0, 0-1. Όχι, ότι ξαναλέω ότι είναι απίθανο. Θα τα δούμε όλα την Τρίτη το βράδυ. Αυτά, κάποτε φτάσαμε στο τέλος για το τελευταίο ΠΑΟΚ 24 της εβδομάδας. Το ραντεβού μας τη Δευτέρα, λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.